διακοπή σα συνεδρίαση. Παρακαλώ πολύ να εισέλθει ο επόμενο μάρτυρα, ο κύριο Δημήτριο Τσοτσορό. Υπάρχουν φωτογράφοι ή δεν υπάρχουν φωτογράφοι, δεν ξέρω. Δεν θα το περιμένω. Ωραία. Μόλις είστε έτοιμος, κύριε Τσοτσορέ, μας λέτε. Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες της παρούσας εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπή. Πριν δώσετε τον όρκο, κύριε Τσοτσορέ, πέστε μας, σας παρακαλώ πολύ, το ονοματεπώνυμό σας, όνομα πατρός, μητρός, την επαγγελματική σας ιδιότητα και την ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ονομάζομαι Τσοτσορός Δημήτριος του Νικολάου και της Αρετής. Είμαι προϊστάμενος διεύθυνσης έργων της ΕργοΣΕ από 22 Μαρτίου του 2018 και κατάγομαι από την ενορία Κίμη Ευβίας. Γεννήθηκα 8 Οκτώου του 1966 στην Αθήνα και μεγάλωσα στην ενορία Κίμη Ευβίας. Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Δηλώνω. Κύριε Τσοτσορέ, πριν ξεκινήσει ο πρώτος συζητητής να θέτει τις ερωτήσεις, μπορείτε να μας πείτε σε μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση το βιογραφικό σας, παρακαλώ, τον συσχετισμό σας, εννοείται, με την όλη διαδικασία και το ατύχημα των Τεμπών. Και επίσης θα ήθελα εδώ να πω σε αυτό το σημείο ότι, επειδή φέρετε την ιδιότητα του κατηγορουμένου, θα μας πείτε επακριβώς, έχετε το δικαίωμα, εάν κάπου θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα συμβίβαστο με την ιδιότητα σας αυτή, μπορείτε να πείτε, να επικαλεστείτε αυτό το δικαίωμά σας και να μην απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καταρχήν, πριν παρουσιάσω ένα σύντομο βιογραφικό μου, θα ήθελα να πω ότι και εγώ είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος από το τραγικό δυστύχημα της 28 Φεβρουαρίου του 23 στα Τέμπη. Δεν υπάρχουν λόγια να υποθούν για τον πόνο αυτό των ανθρώπων που θρηνούν τον χαμό των δικών τους ή ακόμα και αυτό που κινδύνευσαν να χάσουν τους δικούς τους. Στο μυαλό μου γυρίζει πάντα η σκέψη ότι θα μπορούσαν να ήταν τα δικά μας παιδιά και οποιοδήποτε θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Θεωρώ υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στο έργο της Επιτροπής με σεβασμό στο πένθος αυτών των ανθρώπων. Τώρα, όσο για μια σύντομη παρουσίαση όσον αφορά το βιογραφικό μου, τελείωσα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την ειδικότητα αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, το 1992. Από το 93, από Φεβρουάριο του 93, είμαι μέλος της ΜΕΔΕ και μέλος ΤΕΕ. Για 8 χρόνια δούλεψα στον ιδιωτικό φορέα, σε ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής δημοσίων έργων, σε έργα υποδομής. 17 Τετάρτου του 2001 προσελήφθη στην ΕργοΣΕ ως βοηθός επιβλέποντος, μηχανικός. Τον Μάρτη του 2007 ορίστηκα επιβλέπων μηχανικός σε έργα υποδομής και τον Απρίλη του 2016 σε μια οργανογραμματική αλλαγή της ΕργοΣΕ
προήχθη σε προϊστάμενους τμήματος 1. Το τμήμα 1 αφορά το νομό Αττικής και τα σιδηροδρομικά έργα που εκτελούνταν την περίοδο εκεί. Και στις 22 Τρίτου του 2018, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕργοΣΕ, ορίστηκα προϊστάμενος στη Διεύθυνση Έργων της εταιρείας. Κύριε Τσαυδαρίδη, έχετε τον λόγο για 15 λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Μάρτυρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βλέπω από το βιογραφικό σας ότι έχετε μια μακρά πορεία στην ΕργοΣΕ, ως μηχανικός, ως βοηθός επιβλέπων μηχανικός στην αρχή, μετά επιβλέπων μηχανικός και φτάσατε μέχρι το ανώτερο βαθμό από ό,τι καταλαβαίνω, διευθυντής έργων ΕργοΣΕ από το 2018. Άρα μακρά εμπειρία σε όλα τα έργα που κατασκευάστηκαν, φαντάζομαι, από την ΕργοΣΕ αυτό το διάστημα, αυτήν την 20ετία, 25ετία σχεδόν. Σωστά? 30 χρόνια στο σύνολο. 30 χρόνια στο σύνολο. Στον ΟΣΕ 23-24, έτσι. Ωραία. Πέστε μας λίγο, ξεκινώντας, αναφερθείτε, σας παρακαλώ, στο ιστορικό της 717. Η 717 μπορεί να υπογράφτηκε το 2014, αλλά η προετοιμασία της είχε ξεκινήσει, όπως μας έχουν πει μάρτυρες που έχουν έρθει από εδώ, από το 2010. Θέλω λίγο να μας πείτε, λοιπόν, τι οδήγησε στην ανάγκη να υπογραφεί 717, ποια ήταν η κατάσταση εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο τα χρόνια που μπορείτε να τα παρακολουθείτε, δηλαδή από το 2000 μέχρι το 2010. Εάν αυτά τα συστήματα ασφαλείας, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, GSMR, αν έγινε προσπάθεια από το 2000 μέχρι το 2010 να εγκατασταθούν, αν εγκαταστάθηκαν, αν δεν εγκαταστάθηκαν, γιατί δεν εγκαταστάθηκαν, αν εγκαταστάθηκαν και δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν στην πορεία, γιατί συνέβη αυτό και πώς φτάσαμε στην 717. Παρόλο που θα μπορούσα να σας πω ότι δεν το γνωρίζω, γιατί εκείνη την περίοδο δεν κατήχα θέσεις ευθύνης στην εταιρεία, θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ μια ανάλυση όπως το είπατε. Η 717 δημοκρατήθηκε για να εκτελέσει τη σηματοδότηση στον κεντρικό άξονα, στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνα, γιατί ενώ είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα κάποια προηγούμενα χρόνια από τον ΟΣΕ και την ΕργοΣΕ, κάποια στιγμή απαξιώθηκαν, βανδαλίστηκαν και γι' αυτό προέκυψε η ανάγκη να δημοπρατηθεί η σύμβαση 717. Όσον αφορά τις υπόλοιπες συμβάσεις που αναφέρατε, το GSMR του 2006, το ETCS επί σειρμού του 2007 και το ETCS επί γραμμής του 2007 ή του 2009, δεν θυμάμαι, το 9 δεν θυμάμαι ακριβώς. Έγινε μια σημαντική προσπάθεια να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν στον ΟΣΕ. Από τη θέση ευθύνης που κατήχα, θυμάμαι και μπορώ να αποσκομίσω και έγγραφα ότι το 2018 το ETCS επί σειρμού παραδόθηκε με πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής στη ΓΕΟΣΕ σε 88 σειρμούς. Τελείωσε η ανάδοχος εταιρεία, η Ανσάλτο, αν θυμάμαι καλά, την περίοδο εγκυτική της ευθύνης και αναγκαστήκαμε να παραδώσουμε, όχι αναγκαστήκαμε, έπρεπε να παραδώσουμε σύμφωνα με τη σύμβαση στους 88 σειρμούς στη ΓΕΑΟΣΕ. Όσον αφορά το GSMR του 2006, παραδόθηκε με τρία πρωτόκολλα παράδοσης περαιωμένου έργου από την ΕργοΣΕ στο ΟΣΕ, σε τρεις περιόδους δηλαδή, όταν είχε λήξει και
η περίοδος εγκυτικής ευθύνης της τότε αναδόχου εταιρείας. Όσο αναφορά τη 10.000... Δηλαδή πότε, πέστε μας χρονολογία. Θα σας πω αμέσως, δώστε μου σας παρακαλώ... Όσο χρόνο θέλετε. Δύο λεπτάκια. Και να μας τα καταθέσετε σας παρακαλώ αυτά τα πρωτόκολλα παράδοσης που λέτε. Και βέβαια, τα έχουμε υπόψη μας. Και βέβαια κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, το πρώτο πρωτόκολλο παράδοσης περιωμένου έργου από την Εργοσέ και παραλαβής από τον ΟΣΕ ήταν 11 Ιουνίου του 2018 για συγκεκριμένα τμήματα γραμμής. Αυτό είναι για το GSMR. Για το GSMR μιλάμε, για 10.012 του 2018. Από 2000... το 7 δηλαδή παραδόθηκε το 18. Παραδόθηκε το 18 για κάποια τμήματα γραμμής που είχε λήξει η περίοδος εγκυτικής ευθύνης. Το δεύτερο... Τα λέτε για κάποια γραμμή, για ποια... Τμήματα γραμμής, σας τα αναφέρω. Πέστε μας. Παραδόθηκε το κέντρο ελέγχου στο ΣΚΑ του GSMR, το τμήμα γραμμής 1, Κόρινθος Κιάτο, το τμήμα γραμμής 08, ΣΚΑ Ινώη, το τμήμα γραμμής 09, Ινώη Τηθωρέα, το τμήμα γραμμής 17, Τηθωρέα Δομοκός, τη φυστάμενη γραμμή, όχι το καινούριο, το τμήμα γραμμής 11, Δομοκός Λάρισα, το τμήμα γραμμής 12, Λάρισα Ευαγγελισμός, το τμήμα γραμμής 13, Ευαγγελισμός Λεπτοκαριά, το τμήμα γραμμής 14, Λεπτοκαριά Πλατή, το τμήμα γραμμής 15, Πλατή Θεσσαλονίκη και το τμήμα γραμμής 16, Θεσσαλονίκη Προμαχών. Το πρώτο πρωτόκολλο. Μια, βάλτε λίγο μια ανωτελεία. Αυτό που μας λέτε παραδόθηκε. Έτσι, για να το καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε μηχανικοί και δεν είμαστε στα έργα και είμαστε δικηγόροι και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη σε αυτήν την επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι αναφέρατε σχεδόν όλο τον άξονα. Από ό,τι καταλαβαίνω, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη στον Προμαχώνα. Δεν είναι όλος άξονας, είναι συγκεκριμένα τμήματα γραμμής. Ακολουθούν και άλλα δύο πρωτόκολλα. Ναι. Καλύπτουν όμως, σημείωσα Ινώη Τηθωρέα, Τηθωρέα Δομοκός, Δομοκός Λάρισα, Λάρισα Θεσσαλονίκη. 10 τμήματα γραμμής καλύπτουν. 10 τμήματα. Και το κέντρο ελέγχου στο ΣΚΑ. Ωραία. Εάν βάλουμε με ένα ποσοστό, αυτό σημαίνει ότι εκεί που μπήκαν, απλά δούλευε αυτό. Το GSMR δούλευε, δηλαδή υπήρχε επικοινωνία μεταξύ μηχανοδηγών και μηχανοδηγών και μηχανοδηγών και σταθμαρχών σε αυτά τα τμήματα. Για να το παραλάβει η ΟΣΕ που στο καταρχήν η 10.005, η 10.004 και τη 10.012 είναι συμβάσεις προμηθείας. Οι παλιές λέτε τώρα, του, πριν είναι το 2010. Συμβάσεις, ναι, είναι συμβάσεις προμηθείας. Ωραία. Στις συμβάσεις προμηθείας μπορούν να συμμετείχαν και στελέχη από το προσωπικό του ΟΣΕ. Στη συγκεκριμένη σύμβαση θυμάμαι, νομίζω ότι συμμετείχαν στελέχη του ΟΣΕ και γι' αυτό κιόλας παρελήφθη. Ήταν στις συμβατικές υποχρεώσεις να παραλάβουν, στις ιδιαιτερικές σχέσεις ο Τσέργος να παραλάβουν το σύστημα του GSMR. Ωραία. Και ρωτάω, όταν λέμε ότι παραδόθηκε, λειτουργήσε και οι μηχανοδηγοί μεταξύ τους ή οι μηχανοδηγοί με τους σταθμάρχες χρησιμοποιούσαν στις γραμμές που είπατε, στα τμήματα που είπατε, το GSMR. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Η υποχρέωσή μας ήταν να παραδώσουμε... Αλλά δεν ξέρετε... Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε αν λειτουργούσε. Δεν το γνωρίζω. Αυτό το αν λειτουργούσε παραδόθηκε. Το αν λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε στη συνέχεια, ποιανού ευθύνη ήτανε. Ήτανε του ΟΣΕ, της Τρενοσέ, Hellenic Train, της Εργοσέ, της ΓΕΑ ΟΣΕ, ποιανού, κατά την άποψή σας. Τη σύμβαση, τα τμήματα γραμμής τα παραδώσαμε στον ΟΣΕ. Ναι, μετά για τη λειτουργία όμως, στους Ιρμούς αυτό εγκαταστάθηκε. Και βέβαια εγκαταστάθηκε. Σε όλους. Θα σας πω αμέσως. Με το δεύτερο πρωτόκολλο στις 12 Φεβρουαρίου του 20 η Εργοσέ παραδίδει στον ΟΣΕ το φορητό εξοπλισμό του συστήματος κινητών επικοινωνιών του GSMR και τα παρακάτω γεωγραφικά τμήματα. Τμήμα γραμμής 2, Κόρινθος Θριάσιο, τμήμα γραμμής 3, Θριάσιο ΣΚΑ, τμήμα γραμμής 5, ΣΚΑ Αεροδρόμιο, τμήμα γραμμής 6, 3 γέφυρες ΣΚΑ πριν του σταθμού της βάσης των Αγίων Αναργύρων,
τμήμα γραμμής 7 Πειραιάς 3 Γέφυρες, τμήμα γραμμής 10 Ινόητη Θωρέα, καθώς επίσης και 126 συσκευές επικινητηρίων μονάδων και 99 φορητές συσκευές προς χρήση του προσωπικού γραμμής. Παραδόθηκαν. Αν μπήκαν στα τρένα, ξέρετε? Όχι. Λογικά θα ήταν, το λογικό θα ήταν να έχουν μπει στα τρένα. Αφήστε το λογικό. Αυτό που συνέβη τελικά, αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε. Πάμε παρακάτω. Αν βάλουμε λοιπόν αυτά τα έργα που παραδόθηκαν του GSMR στη γραμμή, έστω ότι ο άξονας από την Αθήνα μέχρι το Προμαχώνα, εάν έχει καλυφθεί το σύνολο αυτής της διαδρομής στο 100%, αν είναι αυτό το 100% Αθήνα-Προμαχώνας, στα τμήματα που είπατε, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, με τα τμήματα που κάλυψε η παράδοση του GSMR με βάση τα πρωτόκολλα παράδοσης, σε τι ποσοστό ανέρχεται επί της γραμμής? Τα κομμάτια δηλαδή που δεν καλύπτονταν με GSMR ήταν μεγάλα, ήταν μικρά και σε τι ποσοστό ανέρχονταν, αν μπορείτε να μας πείτε. Για τα δυο αυτά κομμάτια. Για τα δυο αυτά. Ναι, για αυτά. Για αυτά που μας είπατε, τα έργα. Νομίζω ήταν το 99,9%, γιατί στο τρίτο πρωτόκολλο δόθηκε το τμήμα γραμμής 4 και το σταθμός των Αγίων Αναργύρων που το εξαιρέθηκε. Ωραία. Από το προηγούμενο πρωτόκολλο. Εντάξει. Μια τελευταία ερώτηση σε αυτό για να πάω, γιατί δεν έχω χρόνο, και μια τελευταία ερώτηση σε αυτό. Παραδώσατε εσείς σαν έργα ΟΣΕ στην ΟΣΕ το GSMR. Ολοκληρωμένο, στο 99% είπατε τις γραμμές. Αφενός και αφετέρου μας είπατε ότι δεν ξέρετε αν λειτουργήσε. Γιατί μπορεί αυτό το πράγμα, ενώ εκτελέστηκε καλώς, υπήρξαν πρωτόγολα παράδοσης, γιατί τελικά αυτό δεν λειτουργήσε? Ποιος ήταν ο λόγος? Και όχι μόνο αυτό, ξέχασα να σας πω, ναι, ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου ήταν να εκπαιδεύσει και το προσωπικό. Και εκπαιδεύτηκε το προσωπικό. Ωραία. Άρα λοιπόν εκπαιδεύτηκε το προσωπικό, τα μηχανήματα μπήκαν, γιατί δεν λειτουργήσε? Λογική αυτό? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εσείς παραδώσατε για να λειτουργήσει, έτσι δεν είναι? Και δεν ξέρετε γιατί δεν λειτουργήσε. Προχωράμε παρακάτω. Για τη σύμβαση στην 717, από την αρχή υπήρχαν προβλήματα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση? Ήρθε εδώ ο κύριος Πύρτης και είπε ότι από την αρχή ήταν προβληματική η σύμβαση όταν υπογράφηκε. Εσάς ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι ότι εγώ ανέλαβα τη σύμβαση 22 Μαρτίου του 2018. Δεν μπορώ να ξέρω, γνωρίζω βέβαια κάποια πράγματα και έχω ενημερωθεί από το αρχείο και γνωρίζω ότι υπήρχαν αρκετά προβλήματα, αλλά δεν έχω για τα χρόνια αυτά εντρυφήσει εις βάθος. Ναι, αλλά δεν ήσασταν βέβαια διευθυντής, ήσασταν όμως προϊστάμενος το 2016 που ουσιαστικά... Ήμουνα προϊστάμενος, αλλά δεν ήταν υπό την... στα καθήκοντά μου να κοιτάζω τη σύμβαση την 717. Ωραία. Γιατί τότε... Γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις? Τι πιστεύετε για τα χρόνια που δεν ήσασταν εσείς? Δεν ξέρω αν έχετε περιστατωμένη άποψη, θα μας πείτε. Πέστε μας λίγο από το 18 και μετά, γιατί υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση της 717. Οι καθυστερήσεις που υπήρξαν στην υλοποίηση της 717 ήταν αφενός ότι ο διαχειριστής υποδομής δεν μπορούσε να μας δώσει αποκοπές γραμμών και περιθώρια κυκλοφορίας για να μπει μέσα η ανάδοχος να δουλέψει εντατικά για να μπορέσει να τελειώσει τη σύμβαση αυτή που την έχει μάθει όλος ο ελληνικός λαός. Το γεφύρι της Άρτας. Ακριβώς, ακριβώς. Καθυστέρησε να παραδώσει τεχνικά δωμάτια των σταθμών και των στάσεων. Και λέω ότι δεν μας έδινε, όχι γιατί δεν ήθελε, δεν μπορούσε. Λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, φαντάζομαι. Καθυστέρησε γιατί η σύμβαση, γιατί καθυστέρησε να υπογραφεί, να συναυθεί η πρώτη συμπληρωματική
σύμβαση καθυστέρησε, και να μην το ξεχνάμε, ότι για 2-2,5 χρόνια υπήρχε ο COVID, μετά ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση με τον πόλεμο της Ουκρανίας, παραγγέλθηκαν κρέα τα υλικά, καθυστέρησαν πάρα πολύ να έρθουν. Η σηματοδότηση είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο. Okay. Καθυστέρησε γιατί είχαμε πυρκαγιές σε δύο σημεία του άξονα, στο βόρειο τομέα, στο σταθμό μεταλλικού, καταστράφηκε ο μεταλλικός. Καθυστέρησε γιατί στις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 κάει και ένα μεγάλο τμήμα γραμμής από τη Δεκέλεια μέχρι και το Πολυδένδρι. Και βέβαια τα έκτακτα καινικά φαινόμενα. Μπάρμπαρα, Ελπίδα. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί αναφερθήκατε σε COVID και λοιπά, μιλάτε μέχρι και την ημέρα υλοποίησης το 2023, έτσι. Από τότε που αναλάβατε, από το 2018 μέχρι το 2023, υπήρξαν όλες αυτές οι καθυστερήσεις δικαιολογημένες με τον τρόπο που τις δικαιολογείτε εσείς. Σωστά? Ακριβώς. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση για να σεβαστώ και τον χρόνο. Από τότε, εγώ θα σας πω, από τότε που αναλάβατε εσείς και είχατε την ευθύνη. Έχετε μια σύμβαση. Παραλαμβάνετε το 2018 μια σύμβαση η οποία υπογράφεται το 2014, προβλέπει αρχικό χρόνο παράδοση το 2016. Από το 2016 μέχρι το 2018 παίρνει 6 παρατάσεις, εσείς προλάβατε και την έκτη, δεν ξέρω τι είχε γίνει από το 2016 μέχρι το 2018, αλλά σε κάθε περίπτωση δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, από τον κύριο Σπίρτζη, 6 παρατάσεις. Να σας διακόψω λίγο. Ναι, ναι. Όταν ανέλαβα εγώ τη σύμβαση, ναι, 22/3/18, η εγκεκριμένη ημερομηνία περάτωσης σύμβασης ήταν 26/9/2018. Ωραία. 26/9, λοιπόν, το 2018. Έτσι, αναλαμβάνεται λοιπόν μια σύμβαση η οποία έχει καθυστερήσει. Πρόκειται να τελειώσει σε ένα διάστημα 6 μηνών από την ημέρα που αναλαμβάνετε με βάση τα λεγόμενά σας. Ήταν εφικτό αυτό όταν αναλάβατε? Δεν ήταν εφικτό. Έτσι, όχι, μπράβο. Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να πάρει και άλλη παράταση για να υλοποιηθεί. Και είμαστε εδώ. 4 χρόνια περάσανε. Δεν φαίνεται στο ορατό μέλλον να μπορεί να υλοποιηθεί για τους λόγους που έχετε πει εσείς. Η ερώτηση είναι η εξής. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Η σύμβαση έχει υλοποιηθεί. Έχει βγει εβεβαίωση περάτωσης εργασιών. Αυτή τη στιγμή η σύμβαση είναι υποκαθεστώς υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο. Δεν μιλάω για αυτή τη στιγμή, κύριε. Για το 18 σας μιλάω τώρα. Μιλάτε για το 18. Εντάξει, φύστε, το ξέρω αυτό. Εννοείται. Σας λέω λοιπόν ότι από το 14 μέχρι το 18 υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη. Όταν αναλαμβάνετε εσείς, ο χρόνος που υποτίθεται ότι πρέπει να περιοριστεί σε 6 μήνες δεν είναι δυνατό να συμβεί με βάση τα δεδομένα τα αναλύσατε. Και η ερώτηση είναι εξής. Τότε που αναλαμβάνετε εσείς και βλέπετε ότι έχετε μια σύμβαση που στις 26/9 του 2018 δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, έπρεπε κατά τη γνώμη σας τότε να αποφασίσετε τη διάλυση της 7/17 και να εκπέσει ο ανάδοχος? Ναι, όχι και γιατί? Και τελείωσα. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω με κάθε ειλικρίνεια. Έχει στη σύμβαση μια κοινοπραξία, της οποίας το ένα μέλος, η Alstom, θεωρείται κορφή στην κατασκευή τέτοιων συστημάτων. Και έχεις τα προβλήματα αυτά που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε. Να διαλύσεις μία σύμβαση, να τη διαλύσεις τελείως. Και πώς θα τελείωνε η σηματοδότηση στον άξονα? Για να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή, να συντάσεις τεύχεις δημοπράτησης, μελέτες, και για μέχρι να φτάσεις στη δημοπράτηση, θέλεις αρκετό καιρό. Θέλεις να πρέπει να ψάξεις χρηματοδότηση. Θέλεις αρκετά πράγματα. Γι' αυτό προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο
να την υλοποιήσουμε αυτή τη σύμβαση. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Τσαβδαρίδη. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κόκαλης για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρτης, θυμίστε μου, επειδή δεν ήμουν από την αρχή, ποια περίοδο ήσασταν στην Εργοσέ? Εγώ προσελήφθη στην Εργοσέ από 17 Τετάρτου του 2001 έως σήμερα. Το 2001. Μάλιστα, αυτό είπα. Το 2001 είμαι στην Εργοσέ. Από 17 Τετάρτου του 2001. Το Μάρτιο του 2018 ανέλαβα ως προϊστάμενος διεύθυνσης έργων. Προσελήφθη το 2001 ως βοηθός επιβλέπων μηχανικός. Και το 2007 ορίστηκα επιβλέπων μηχανικός. Ήσταν διευθύνων σύμβουλος στην Εργοσέ ή όχι? Ποτέ. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε σχετικά με το τραγικό δυστύχημα. Οι επιστημονικές σας γνώσεις, είστε συγκοινωνιολόγος ή μηχανολόγος? Όπως ανέφερα και πριν, κατέχω τον τίτλο αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός. Μάλιστα. Του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Για το τραγικό δυστύχημα μπορείτε να πείτε, κατά την άποψή σας, από τις γνώσεις σας, από την εμπειρία σας, από αυτά που ακούσατε ή από αυτά που διαβάσατε, ποιοι ήταν οι λόγοι αυτού του τραγικού δυστυχήματος? Συγκεκριμένα, θέλω να κάνω πιο συγκεκριμένη την ερώτηση. Είναι δεδομένο ότι είχαμε ένα ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι δεδομένο. Το απέδωσε η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, υπήρχαν αυτόματα συστήματα ασφαλείας κατά την 28η Φεβρουαρίου του 2023. Το μικρόφωνο. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν είχε ολοκληρωθεί η σηματοδότηση. Είχε όμως ολοκληρωθεί η σηματοδότηση τη συγκεκριμένη ημέρα που έγινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, από το Παλαιοφάρσαλο μέχρι και τη Λάρισα. Και είχε παραδοθεί με διοικητική παραλαβή προς χρήση στον ΟΣΕ. Όλα αυτά τα χαρτιά, νομίζω, εάν δεν τα έχετε, μπορώ να σας τα δώσω, τα έχω και σήμερα μαζί μου. Από όσο γνωρίζω, ο ΟΣΕ είχε εκδώσει εγκύκλιο, τέλος πάντων έγγραφο, ότι όλες οι χαράξεις θα πρέπει να γίνονται αυτόματα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε στη Λάρισα? Την περίοδο εκείνη όχι. 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 Ποιανού ευθύνη ήταν η αποκατάστασή της? Μιλάτε, φαντάζομαι, για τη βλάβη στον εμπορικό. Μάλιστα. Στη ζάχαρη. Ναι. Καταρχήν, από ό,τι σου γνωρίζω, η ζάχαρη είχε ένα τοπικό πίνακα σηματοδότησης. Όταν έπιασε η φωτιά στη ζάχαρη, καταστράφηκε ολοσχερός η κεραμοσκεπή και εξ όσο γνωρίζω, η φωτιά έπιασε στο χώρο που ήταν οι μπαταρίες και το σύστημα τροφοδοσίας. Αν ήθελε ο ΟΣΕ να επισκευάσει τη ζημιά, θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις μπαταρίες, να φτιάξει την κεραμοσκεπή και να ξαναβλέπει τη τηλεδιοίκηση της Λάρισας στον εμπορικό. Είπατε αν ήθελε ο ΟΣΕ. Γνωρίζετε αν έχει πράξει, αν γνωρίζετε ο ΟΣΕ κάτι τέτοιο? Ζήτησε, μήπως δεν είχε χρήματα, μήπως δεν είχε τα τεχνικά μέσα? Δεν το γνωρίζω, όχι. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω, όχι. Αυτό σε πόσο χρόνο μπορούσε να έχει γίνει η αποκατάσταση, από την εμπειρία σας? Θα μπορούσε να έχει γίνει μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο. Σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο. Μάλιστα. Είπαμε, τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε. Το σύστημα ETCS,
Αυτό γνωρίζετε, υπήρχε εγκατεστημένο. Στο σημείο που έγινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ναι. Όχι στο σύνολό του. Όχι στο σύνολό του. Προβλέπονταν από την 717. Καταρχήν, για να δουλεύει το σύστημα ETCS, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σηματοδότηση. Μάλιστα. Το ETCS είναι το επιστέγασμα της σηματοδότησης. Είναι στην 717. Όχι, είναι σε άλλη σύμβαση. Σε άλλη σύμβαση. Η οποία είχε ολοκληρωθεί. Όχι, βέβαια. Όχι. Ολοκληρώθηκε αμέσως μετά την 717. Ολοκληρώθηκε και αυτή η σύμβαση. Μάλιστα. Αμέσως μετά την 717. Θέλω να ακούμε συνέχεια από εσάς τώρα, καταθέτετε ότι το ένα δεν είχε ολοκληρωθεί, το άλλο δεν είχε ολοκληρωθεί, έτρεχαν δηλαδή όλα τα θέματα. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν εγκατεστημένα αυτά τα συστήματα ασφαλείας ή τηλεδιοίκηση η οποία μπορούσε να φτιαχθεί σε 3 μήνες ή το ETCS, διότι δεν υπήρχε σηματοδότηση, σωστά? Ήταν ασφαλής ο σιδηρόδρομος? Μάλιστα, ήταν ασφαλής. Ήταν ασφαλής. Ήταν ασφαλής. Τότε για ποιο λόγο να γίνονται οι συμβάσεις? Για να μπαίνουν τα καινούργια συστήματα τα οποία προδιαγράφουν. Αφού είναι ασφαλής. Είναι ασφαλής όταν και αν τηρείται απαρέγκλητα ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Στο Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας προβλέπει ανθρώπινη συμπεριφορά ή προβλέπει και την εγκατάσταση του ETCS? Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας προβλέπει, έχει μέσα τι ενέργειες πρέπει να κάνουν οι σταθμάρχες και το προσωπικό. Κύριε Βουλευτά, να σας κάνω... Όχι, δεν θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, κάντε. Να σας ενημερώσω. Ναι. Γνωρίζετε ότι το ΣΚΑ Κιάτο... Το ΣΚΑ, το τμήμα γραμμής, ναι. ΣΚΑ Κιάτο, είναι περίπου 100 χιλιόμετρα. Δεν έχει σύστημα σηματοδότησης ούτε ETCS. Και λειτουργεί έτσι. Αυτό το λέτε τι, για τιμή το λέτε, για περηφάνεια? Δεν το λέω για τιμή. Πώς λειτουργεί? Δεν λειτουργεί με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Ναι, συγγνώμη κύριε Μάρτης. Θέλετε να μας πείτε ότι ο κανόνας είναι ότι τα τρένα θα λειτουργούν μόνο με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας και δεν μας απασχολεί ούτε το ETCS ούτε η σηματοδότηση που είπατε? Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας προβλέπει ανθρώπινη συμπεριφορά, η οποία, εάν είναι λανθασμένη, εάν έχουμε ένα λάθος από ανθρώπους εργαζομένους, μετά έρχονται τα συστήματα ασφαλείας να την αποτρέψουν. Τα συστήματα ασφαλείας ποιος θα λειτουργεί? Δεν θέλει ανθρώπινη παρέμβαση. Σίγουρα θέλει ανθρώπινη παρέμβαση. Εσείς λέτε στην περίπτωση που ακόμα και το ETCS. Να σας κάνω μια ερώτηση. Το πόρισμα Γεραπετρίτη αναφέρει ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα, πολύ μεγάλη πιθανότητα, να είχε αποφευθεί το δυστύχημα. Εάν υπήρχε το ETCS, σχεδόν εκμηδενίζεται η πιθανότητα. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε? Γιατί δυσκολεύεστε να απαντήσετε? Πιστεύω ότι το δυστύχημα θα είχε ελαχιστοποιηθεί, ναι, εάν λειτουργούσε το ERTMS. Το οποίο τι είναι? Συνδυασμός GSMR και ETCS. Άρα συμφωνείτε μαζί μου ότι εάν λειτουργούσε ένα σύστημα ασφαλείας... Επιδιώταν και τηρώταν απαρέγκλητα ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Μισό λεπτό. Είπατε τώρα, θα συμφωνήσουμε. Εάν θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα, εάν λειτουργούσε το, επαναλάβετε... Το ERTMS. Να το ονομάσουμε, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε γνώσεις σιδηροδρομικές. Σύστημα ασφαλείας. Είναι ένα σύστημα το οποίο συνδυάζει και το GSMR και το ETCS. Εάν υπήρχε αυτό, θα είχε αποφευχθεί, σωστά? Θα είχαν ελαχιστοποιηθεί οι πιθανότητες του δυστυχήματος. Μάλιστα. Αυτό γιατί δεν ήταν? Και τηρώταν απαρέγκλητα ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Εντάξει. Αυτό για ποιο λόγο δεν υπήρχε? Προβλέπονταν κάποια σύμβαση η οποία ήταν... έτρεχε η σύμβαση? Το GSMR είχε παραδοθεί. Δεν ξέρω γιατί δεν το λειτουργούσε ο διαχειριστής υποδομής. Η σηματοδότηση... γινόντουσαν εργασίες σε διάφορα τμήματα γραμμής και
και το ETCS προχωρούσε όπως προχωρούσε και το και σηματοδότηση. Τότε σας ρώτησα πριν εάν θεωρούσατε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Επιμένετε να το θεωρούσατε ασφαλή 28 Φεβρουαρίου του 2023 χωρίς αυτό που είπατε το... Σε διπλή σιδηροδρομική γραμμή μάλιστα το θεωρούσα ασφαλές. Μάλιστα. Θα προτρέπατε εσείς την οικογένειά σας να ανεβεί στα τρένα. Μάλιστα. Χωρίς το GSMR, χωρίς το ETCS. Σας είπα και πάλι, εάν τηρεί το απαρέγκλητα ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, μάλιστα. Αυτή είναι η ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Και το σύστημα το αυτό που είπατε. Αν είχε. Ναι, αυτό γιατί δεν το επαναλαμβάνετε, εάν μα, δεν... Μα το είπα, απάντησα. Άρα με αστερίσκο θεωρείτε ασφαλή το σιδηρόδρομο. Θεωρούσατε μάλλον τότε. Απάντησα νομίζω. Μάλιστα, απαντήσατε. Έχετε κάποια εμπλοκή με τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Γιατί μας το λέτε. Το είπαμε από την αρχή. Δεν ήμουν εδώ. Σε σχέση με στον εφέτη ανακριτή. Μάλιστα. Μου ήρθε κλείστη την προηγούμενη Παρασκευή. Μάλιστα. Γνωρίζετε ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, θέλω να το επισημάνω και εγώ, κύριε. Καλά κάνατε. Γνωρίζετε ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τι εννοείτε. Το λέει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Δηλαδή, στο ό,τι θέλει σημαίνει ότι μπορεί να πει και κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν να μην είναι αλήθεια. Αυτό λέει ο κώδικας ποινικής δικονομίας για όλους τους κατηγορουμένους. Μάλιστα. Αν γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζα, όχι. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα, δεν το γνωρίζα. Δεν το γνωρίζατε ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο κατηγορούμενος. Δεν το γνωρίζα. Μάλιστα, για να υπερασπίσει τη θέση του. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε. Ναι. Το λέω αυτό, έχουμε δικαίωμα, όπως και άλλοι συνάδελφοι, να σχολιάζουμε. Εγώ δεν γνωρίζω ότι είναι κατηγορούμενος την μαρτυρική κατάθεση, διότι ο κατηγορούμενος μπορεί να λέει ό,τι θέλει, συνεπώς και κάποια πράγματα μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα από αυτά που λέει. Εγώ ενημερώθηκα γι' αυτό μόλις έξω από την αίθουσα και γι' αυτό και του είπα ότι να ανακοινωθεί στο σώμα, διότι έχει το δικαίωμα ως πια φερόμενος κατηγορούμενος να επικαλεστεί το δικαίωμά του και το να απαντήσει σε κάποια ερώτηση. Μισό δευτερόλεπτο. Είναι αυτό που είπαμε χτες, κυρία Πρόεδρε, ότι έρχονται μάρτυρες, οι άνθρωποι βέβαια υπακούν στην κλίση της εξεταστικής, οι οποίοι είναι αρκετοί πλέον, είναι ήδη κατηγορούμενοι. Άρα δεν μπορούν να συνεισφέρουν. Δεν μπορούν να συνεισφέρουν κάποιοι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην πραγματική αποκάλυψη της αλήθειας και είναι δικαίωμά τους ακόμη, δεν το λέω, δεν θέλω να προσβληθεί ο μάρτυρας. Ο κώδικας ποινικής οικονομίας λέει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα και ψέμα να πει. Δεν ελέγχεται για αυτά που λέει. Μισό λεπτάκι. Το είπε ο μάρτυρας ότι η κλήση του επιδόθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Είχε ήδη κληθεί, κύριε Κόκαλη, και μάλιστα όχι μόνο με πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Εγώ λέω για σήμερα, ότι σήμερα που είναι εδώ ενώπιον μας, έχει ήδη την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Ναι, δεν την απέκρυψε, την είπαμε εξ αρχής. Λοιπόν, κύριε Παστολάκη. Σχολιάζουμε την κατάθεσή του, έχουμε δικαίωμα να σχολιάσουμε την κατάθεσή του, ενώπιον και τη ιδιότητά του επιπλέον του κατηγορουμένου. Ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως όλες οι καταθέσεις σχολιάζονται. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Κύριε Τσοτσορέ, είστε διευθυντής έργων της ΕργοΣΕ, σωστά? Προϊστάμενος της διεύθυνσης έργων, μάλιστα. Από πότε? Από 22 Μαρτίου του 2018. Του 2018. Ποιος ήταν πριν από εσάς σε αυτή τη θέση? Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Βενετσανάκος. Τι πτυχίο είχε, τι ειδικότητα είχε?
Ο κ. Βενετσανάκος. Ήταν μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός, μάλιστα. Από τη θέση του διευθυντή που είσαστε εσείς, έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν τυχιούχος τοπογράφος? Έχει ξαναυπάρξει διευθυντής έργων στον ΟΣΕ τοπογράφος? Δεν το γνωρίζω. Ωραία. Να το διευκρινίσουμε, κυρία Πρόεδρε, αυτό, αν γίνεται, παρακαλώ. Να δούμε αν στη θέση αυτή υπήρχε ποτέ τοπογράφος στο παρελθόν. Έχει μια αξία σε σχέση με την ειδικότητα και τις γνώσεις. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσοζορέ, πότε ξεκίνησε η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την 717, η οποία υπογράφεται το 2014. Δεν το γνωρίζω, κυρία Αποστολάκη. Δεν ήμουν τότε σε θέση ευθύνης. Η εργοσέως εναθέτουσα αρχή συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Ακριβώς. Όπως φάνηκε στην πορεία, οι προδιαγραφές που τέθηκαν για το σύστημα δεν ήταν κατάλληλες. Συμφωνείτε με αυτό, με βάση τις αιτιάσεις οι οποίες ακολούθησαν από τον ανάδοχο λίγους μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης? Από ό,τι φάνηκε και αποδείχθηκε, έτσι συνέβη. Άρα κάποιοι συνάδελφοί σας έχουν ευθύνη γι' αυτό? Μπορεί εκείνη την περίοδο που συντασσόταν τα τεύχη δημοπράτησης να έσχιαν αυτές τις τεχνικές προδιαγράφες. Με τον καιρό συστήματα είναι. Υπάρχει ανανέωση. Ένα λεπτό. Όταν υπογράφεται μία σύμβαση, οφείλει ο συμβαλόμενος, εν προκειμένου η εργοσέ, να γνωρίζει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στη σύμβαση την οποία υπογράφει εκείνη την περίοδο είναι ενισχύει και ενεργές. Άρα όταν συντάχθηκαν αυτά τα τεύχη δημοπράτησης και υπογράφηκε η σύμβαση, κάποιος στην εργοσέ είχε κάνει καλά τη δουλειά του κατά την κρίση σας? Δεν το γνωρίζω και δεν θυμάμαι ποιοι συνέταξαν τα τεύχη δημοπράτησης. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Για την σύμβαση του GSMR, όταν η σύμβαση παραδίδεται στον ΟΣΕ από την εργοσέ το 2018, εσείς είστε διευθυντής? Είμαι από 22 Μαρτίου. Είστε διευθυντής. Έχει γίνει κανονικά η οριστική και ποιοτική παραλαβή που προβλέπεται από το άρθρο 14? Νομίζω πως θα πρέπει να έχει γίνει. Ξέρετε κάτι, στις συμβάσεις προμηθείας Είναι σύμβαση προμήθειας ή σύμβαση έργου? Όχι. Το GSMR, το ETCS, συμβάση του ETCS, είναι συμβάση προμηθείας. Είναι συμβάση προμηθείας. Ωραία. Υπάρχει επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Μάλιστα. Εσείς όμως είστε διευθυντής, άρα αυτές τις επιτροπές τις παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να είστε διευθυντής, κάποιοι να βάζουν την υπογραφή τους για οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και εσείς να είστε ανεύθυνος? Εγώ δεν παρεμβαίνω στο ρόλο της επιτροπής, κυρία. Να ρωτήσω κάτι. Το ρόλο του διευθυντή στο μυαλό σας πώς τον έχετε? Τι κάνει ο διευθυντής δηλαδή, αν δεν παρεμβαίνει στο ένα και δεν παρεμβαίνει στο άλλο? Εδώ υπογράφεται μια οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Δεν έχω υπογράψει τίποτα, κυρία Αποστολάκη. Δεν έχω υπογράψει. Δεν αναφέρομαι στο αν έχετε υπογράψει. Αναφέρομαι στο αν ως διευθυντής, άρα εποπτεύων τη συγκεκριμένη επιτροπή, γνωρίζατε εάν υπογράφηκε η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και αν καλώς υπογράφηκε. Φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό το ερώτημά μου. Γιατί δεν μπορεί να είστε διευθυντής. Κύριε Πέτσα, όταν κάνετε ερώτηση... Με συγχωρείτε, με ποια λογική με διακόπτετε? Παρατηρήσεις όταν κάνετε τις ερωτήσεις σας. Σας παρακαλώ. Αν είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε στην ερώτησή σας. Μπορεί να παρεμβαίνει κανένα στην επιτροπή παραλάβης. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Συνεχίστε, κύριε Πέτσα. Ωραία. Λοιπόν,
Εσείς είστε διευθυντής. Μια επιτροπή η οποία είναι υφιστάμενη σας. Υπογράφει ένα πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Άρα, καλώς το υπογράφει, λέτε εσείς. Μάλιστα. Καλώς το υπογράφει. Και γι' αυτό κιόλας είναι η επιτροπή απαρτίζεται από 4-5 μέλη, από 5 μέλη νομίζω. Ωραία. Μετά όμως υπάρχει μια εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία υπάρχουν τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής. Τα θυμάστε ποια ήτανε? Για ποιο μιλάτε τώρα, για το GSMR? Για το GSMR μιλάω. Δεν το θυμάμαι, όχι. Δεν το θυμάστε. Ο κύριος Κατσιούλης ήταν? Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάστε. Το γνωρίζετε τον κύριο Κατσιούλη? Το γνωρίζω, βέβαια το γνωρίζω. Λοιπόν, εσείς λοιπόν υπογράφετε εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τακτοποιητικά την τελική μετάθεση της ημερομηνίας περαιώσεως της σύμβασης για το τελευταίο τμήμα Θριάσιο Εικόνιο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 20. Αυτό γίνεται στις 7 Φεβρουαρίου του 18. Ενώ έχει υπογραφεί οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Είναι λογικό αυτό, είναι το πρέπον. Δηλαδή, δεν το θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη, πραγματικά. Εντάξει, δεν το θυμάμαι. Όταν θα πάω στο γραφείο θα το κοιτάξω. Ναι, αφήστε το συγκεκριμένο. Εγώ σας λέω το εξής. Όταν έχουμε μετάθεση και μετάθεση κατά 2 χρόνια, όχι για μια εβδομάδα ή για 2 μήνες, γιατί υπογράφεται η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή? Σας είπα και πάλι, δεν το θυμάμαι. Θέλω να το ψάξω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω έτσι. Υπάρχει, εσείς εισηγήσετε προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύμβαση αυτή, την GSMR? Όχι εγώ, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Εγώ συνυπογράφω ως έλαβα γνώση, ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων. Εσείς υπογράφετε αυτή την πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο? Σας είπα και πάλι, την ευθύνη την έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής. Εγώ υπογράφω ως έλαβα γνώση. Όχι, δεν υπογράφεται ως έλαβε γνώση. Μετά την πρόταση ακολουθούν 7 υπογραφές. 8 υπογραφές. Υπάρχει δική σας υπογραφή εδώ? Τι βλέπετε? Εσείς θα μου πείτε. Δεν το θυμάμαι, σας λέω. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάστε. Δεν το θυμάμαι. Τη βλέπω. Αν τη βλέπετε, έχω υπογράψει. Τη βλέπω. Έχετε υπογράψει. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα για τον κύριο Κατσιούλη, μια που είμαστε στο GSMR. Τι με ρώτησατε, δεν σας άκουσα. Για τον κύριο Κατσιούλη θέλω να μου πείτε. Ο ναι. Κύριος Κατσιούλης ναι. Έχει επανειλημμένος αλληλογραφία. Εκρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και την κακοδιαχείριση της 717. Να πάμε στην 717. Λοιπόν, εσείς λάβατε γνώση όλων αυτών των εγγράφων του κυρίου Κατσιούλη σε σχέση με επισημάνσεις του για την ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρόμων? Θα σας απαντήσω. Ναι, έλαβα γνώση των επισημάνσεων του. Ναι. Συζητήθηκε και με τα υπόλοιπα εξεδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας. Ποια? Η υπηρεσία έχει και άλλα εξειδικευμένα στελέχη. Τα ονόματά τους. Θα σας τα πω. Και ενημερώθηκε και εγγράφος η διοίκηση. Ωραία. Ποια είναι τα ονόματα. Υπάρχουν διάφορα στελέχη οποία είναι εξειδικευμένα και έχουν και περισσότερα χρόνια εμπειρία. Κύριε Τσοτσορέ, θέλω να μου πείτε τα ονόματα των στελεχών με τα οποία συζητήσατε τις επισημάνσεις Κατσιούλη, προφανώς διαφωνώντας με τις επισημάνσεις Κατσιούλη μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της υπηρεσίας. Εγώ δεν σας είπα αυτό το πράγμα. Εγώ σας είπα ότι συζητήθηκαν οι επισημάνσεις ως προς την ασφάλεια και με τα υπόλοιπα εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας. Ωραία. Και στάλθηκε και έγινε και γραπτή ενημέρωση
προς την διοίκηση της εταιρείας. Ωραία. Εγώ θέλω να μου πείτε ποια είναι αυτά τα εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας. Θέλω να μου πείτε τα ονόματά τους όλων, αν είναι ένας του ενός, αν είναι πολλοί όλων. Και θέλω να μου, δώσετε, να καταθέσετε στην Επιτροπή, μετά από αυτή τη συζήτηση με τα εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας, τι καταθέσατε στη διοίκηση. Το χαρτί που καταθέσατε εις απάντηση, δεν θα πω εις αντίκρουση, εις απάντηση των επισημάνσεων Κατσιούλη. Μάλιστα. Μάλιστα τι. Να σας απαντήσω. Ναι. Ονόματα. Ναι. Κατάκος Γεώργιος. Μάλιστα. Δένης Νικόλαος. Μάλιστα. Χρονάκης Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι άλλα ονόματα. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον αυτών των συναδέλφων σας. Μάλιστα. Και των τριών. Και των τριών. Μάλιστα. Τώρα, μαζί με εσάς. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εκτός από τον κύριο Χρονάκη. Μάλιστα. Το έγγραφο που καταθέσατε στην υπηρεσία. Μπορώ να το καταθέσω. Το έχετε μαζί σας. Μάλιστα, το έχω μαζί μου. Ωραία. Μπορούμε να το δούμε τώρα. Ωραία, γιατί θέλω να το δω και να επανέλθω. Ευχαριστώ. Να το κλείσω. Το λίγο σας παρακαλώ. Για να μην χάνετε χρόνος, δώστε λίγο το έγγραφο που έδωσε ο κ. Σωτσαρός στην κυρία Αποστολάκη για να προχωρήσει η διαδικασία. Μόλις ολοκληρώσετε, κυρία Αποστολάκη, δώστε το για να το δώσουμε στους συνειδητές. Ζητάτε, δεν παίρνετε καμία θέση, κύριε Τσοτσορέ, σε σχέση με όσα υπάρχουν στις επιστολές σε σχέση με την ασφάλεια των συστημάτων σηματοδότησης και ζητάτε το διορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα από το ΤΕΕ, ούτως ώστε να εξεταστούν τα αναφερόμενα ζητήματα ασφαλείας. Θέλω δύο πράγματα να ρωτήσω. Υπάρχουν πολύ σοβαρές επισημάνσεις από τον κύριο Κατσιούλη. Εσείς λοιπόν που είστε διευθυντής, δεν είστε ένας υπάλληλος, και οι τρεις συνεργάτες σας, γιατί επιλέγετε αυτή τη διεκπεραιωτική αντίδραση? Δηλαδή, παρακαλώ, πάρτε τα έγγραφα και να αιτηθείτε έναντι διορισμό εμπειρογνώμονα. Το λογικό δεν είναι, είστε μηχανικοί, έστω τοπογράφος εσείς. Φαντάζομαι κάποιος από τους υπόλοιπους θα ήταν ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Το λογικό δεν ήταν, εσείς μάλιστα έχετε διευθυντική θέση. Το λογικό δεν είναι να έρθετε στη διοίκηση, στο διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΓΟΣΕ και να πάρετε θέση σε όλα αυτά. Εδώ είναι θέματα ασφάλειας, κύριε Τσοτσορέ. Ορίστε. Μα γι' αυτό το λόγο το έκανα αυτό το έγγραφο. Το έγγραφο αυτό είναι διεκπεριωτικό. Είναι διαβιβαστικό. Θα μπορούσε να το κάνει η επικεφαλής της γραμματείας σας. Θα μπορούσε να το κάνει ένα διοικητικό στέλεχος. Εσείς είστε διευθυντικό στέλεχος και επιβλέπετε τα έργα. Άρα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνετε. Αυτό το έγγραφο έχει 14 σχετικά, αν προσέξατε, κυρία Αποστολή. Βεβαίως τα πρόσεξα. Βεβαίως τα πρόσεξα. Επί των οποίων δεν παίρνετε την παραμικρή θέση. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι τα συνημμένα.
Το σημαντικό είναι ότι ο διευθυντής έργων του ΟΣΕ και τρεις μηχανικοί συνάδελφοί του της ΕργοΣΕ διεκπεραιώνουν. Διεκπεραιώνουν και μεταφέρουν. Ενώ θα έπρεπε ως υπεύθυνα διευθυντικά στελέχη να παίρνουν θέση στις καταγγελίες αυτές. Δεν το κάνατε. Ωραία. Στη συνέχεια αυτού του εγγράφου σας, η ΕργοΣΕ τι έκανε? Διόρισε πραγματογνώμονα? Ναι. Διόρισε πραγματογνώμονα? Κοιτάξτε, επειδή αγγίζουν τώρα όλα αυτά την 717, θα ήθελα να σταματήσω, εδώ. Ναι, ετήθηκε το διορισμό πραγματογνώμονα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Διορίστηκε πραγματογνώμονας? Μάλιστα, διορίστηκε. Ποιος είναι ο κύριος? Εντάξει, θα ήθελα κάπου να σταματήσουμε εδώ, κυρία... Το όνομά του πείτε μου μόνο, το όνομά του. Εάν δεν θέλει να απαντήσει... Ναι, ναι, βεβαίως, κυρία Πρόεδρε. Δεν θέλετε να απαντήσετε? Δεν θέλει να απαντήσει, κύριε Αποστολάκη. Παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε, γιατί έλειξε ο χρόνος σας. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση. Κύριε Μάρτης, από την εμπειρία σας όλο αυτό το διάστημα στην ΕργοΣΕ και μετά από την τραγωδία στα Τέμπη, έχετε μια αίσθηση ότι πέρα από το ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη, έχετε μια αίσθηση ότι κάτι ακόμα δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν έγινε καλά? Υπάρχει μια ευθύνη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτών των δύο προβληματικών συμβάσεων? Ναι, υπήρχε μια αδυναμία στη διαχείριση και των δύο συμβάσεων. Γιατί, όπως ανέφερα και πριν, το ETCS είναι το επιστέγασμα της σηματοδότησης. Έπρεπε να ολοκληρωθεί η σηματοδότηση για να ολοκληρωθεί και το ETCS. Και έτσι όπως έγινε, δηλαδή. Αυτές τις αδυναμίες που τις ομολογείτε τώρα και φαντάζομαι ότι τις βλέπατε στην πορεία, είχατε ενημερώσει την πολιτική ηγεσία, το προϊστάμενο, το υποπτεύον Υπουργείο και τον Υπουργό για αυτές τις αδυναμίες? Εγώ δεν συνομιλώ με τον Υπουργό, κυρία Αποστολάκη. Εγώ συνομιλώ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕργοΣΕ. Ακριβώς, ναι. Τον είχατε ενημερώσει, τον κύριο Βίνη? Ναι, ήξερε τα... Ήξερε τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Το έγγραφο, κύριε Αποστολάκη, δώστε για να φωτοτυπηθεί και να διανυμηθεί στους ηγητές. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Καραθανασόπουλος για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα συστήματα, τα καινούργια τα οποία μπαίνουν, GSMR, ETCS και το ολοκληρωμένο σύστημα που θα αποτελεί αυτά το σύστημα ERTMR, πώς το λένε. Θα μπει σε όλο το δίκτυο του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα? Θα μπουν σε όλο το δίκτυο? Ναι, τουλάχιστον στο κεντρικό άξονα, ναι. Όχι όλο το δίκτυο, λοιπόν, μόνο στον κεντρικό άξονα. Στον κεντρικό άξονα. Γιατί είναι προαπαιτούμενο για το διασυνδεδεμένο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Που αυτό για ποιο λόγο γίνεται, ξέρετε να μας πείτε? Γιατί εντάσσονται αυτά τα συστήματα? Για τη διαλειτουργικότητα. Για ποιο λόγο όμως, για τη διαλειτουργικότητα βέβαιως, για ποιο λόγο όμως εντάσσονται αυτά τα συστήματα? Είναι θέμα δηλαδή χωρητικότητας δικτύου? Βέβαια. Είναι και για τη χωρητικότητα, είναι και για την αύξηση της ταχύτητας. Άρα είναι θέμα χωρητικότητα, αύξηση ταχύτητας και δευτερευόντως ασφάλειας. Άρα είναι θέμα τζίρου, δηλαδή κερδών και λοιπόν, και μετέπειτα ασφαλείς. Άμα τα ζήτημα ασφάλειας θα μπαίνουν σε όλα τα δίκτυα. Και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν μπαίνουν σε όλο το δίκτυο, μπαίνουν μόνο στο διασυνδεδεμένο. Ακριβώς. Άρα προτεραιότητα είναι ο κύκλος εργασιών, ο τζίρος και το κέρδος να διασφαλιστεί. Μάλιστα. Αυτά τα συστήματα, τα GSMR και ATCS, θα μπαίνανε για τη διπλή γραμμή του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιδωμένη? Στον άξονα. Ακριβώς. Για τη διπλή γραμμή. Για τη διπλή γραμμή. Και τότε πώς προκηρύχθηκαν οι συμβάσεις για το GMR και το ETCS το 2006 και το 2007
τη στιγμή που δεν υπήρχε διπλή γραμμή και μάλιστα με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τα 2 χρόνια, θα έχει ολοκληρωθεί η διπλή γραμμή στα 2 χρόνια, το 6 και το 7. Μα νομίζω ότι υπήρχε διπλή γραμμή. Σε όλο το δίκτυο. Εκτός από το τμήμα τη Θωρέα Δομοκός, η οποία υλοποιήθηκε και έγινε. Και το GSMR σε αυτό το τμήμα θα μπει με μια καινούργια σύμβαση που θα βγάλει τώρα η Εργοσέ, που βγάζει η Εργοσέ. Μάλιστα. Άρα υπήρχε διπλή γραμμή, λέτε, εκτός από ένα μικρό κομμάτι όλου του υπόλοιπου. Γιατί οι συμβάσεις αυτές έγιναν με τη μέθοδο της κατάτιμησης? Τώρα σε αυτό εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχετε ιδέα δηλαδή? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη το ξέρετε, που μιλάει για το συγκεκριμένο μέθοδο της κατάτιμησης? Όχι. Ότι δηλαδή λέει, τα σιδηροδρομικά έργα αποτελούσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων εργολάβων, κατασκευών και προμηθευτών. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αυτό έχει πέσει στην αντίληψή σας? Υπήρχαν τέτοιοι διαγωνισμοί όσο είσαστε εσείς στα έργα της Εργοσέ? Όχι. Ανάμεσα σε εταιρείες? Όχι, Δηλαδή ήταν ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος στο ζήτημα προμηθειών και κατασκευών? Δεν το ξέρετε, μάλιστα. Και ότι αυτή η κατάτιμηση έγινε για να ικανοποιηθούν όλοι οι προμηθευτές και πολλές φορές με ασύμβατα τεχνολογία μεταξύ τους? Δεν το γνωρίζω, κύριε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Για το σύστημα ATCS του σειρμούς, πότε είπατε ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη σύμβαση? Το Νοέμβρη του 23. Το Νοέμβρη, ναι. Μα εδώ το έργο παραδόθηκε στις 13/7 του 18 για τους σειρμούς. Α, για τους σειρμούς με ρωτήσατε? Για τους σειρμούς. Νομίζω για τη γραμμή. Ναι, για τους σειρμούς σας είπα. Ναι, ακριβώς. Θα σας πω αμέσως. Τον 7ο του 18 παραδόθηκε στην ΓΕΟΣΕ. 13/7 του 18, ναι. Μάλιστα. Η ΓΕΟΣΕ όταν το παρέλαβε διαπίστωσε παρατηρήσεις ότι το σύστημα δεν ήταν πλήρως λειτουργικό εξαιτίας φθορών από εξωγενείς παράγοντες? Ακούστε, σίγουρα θα υπήρχαν φθορές, γιατί τα μηχανήματα αυτά που μπαίνανε επί σεισμού, στις μηχανές δηλαδή που μπαίνανε, οι σεισμοί αυτοί εκτελούσαν και μεταφορικό έργο. Δηλαδή τα οδόμετρα που μπαίνουν στο κάτω μέρος των σειρμών ή οι αντένες, οι κεραίες που μπαίνουν στο πάνω μέρος των σειρμών, χτυπάγανε σε κλαδιά. Ο ανάδοχος, η ανάδοχος εταιρεία, έκανε τις προβλεπόμενες αποκαταστάσεις. Αλλά μέχρι πότε να αποκαθιστά, αφού είχε λήξει εκείνη την περίοδο και η εγκυτική ευθύνη του αναδόχου? Θα έπρεπε η ΓΕΟΣΕ να βγάλει μία σύμβαση συντήρησης. Δηλαδή εσείς θεωρείτε λογικό μία σύμβαση που εκτελείται χωρίς να έχει μπει καθόλου σε λειτουργία, που παραδίδεται να έχει προβλήματα λειτουργικότητας, για να ξανακάνει μία καινούργια σύμβαση, που ώσπου να εκτελεστεί αυτή πάλι θα έχει προβλήματα λειτουργικότητας, για να πάμε σε μία τρίτη σύμβαση? Κύριε Βουλευτά, δεν είπα αυτό πράγμα. Τι είπατε? Αυτό είπατε? Είπα ότι τα συστήματα μπαίνουν σε κάποιους, μπήκαν σε κάποιους σεισμούς. Σεισμοί όμως αυτοί εκτελούν μεταφορικό έργο. Άρα δηλαδή δεν θα είναι ποτέ λειτουργική με βάση αυτή τη λογική? Από τη στιγμή που πάντοτε θα εκτελούν μεταφορικό έργο, χωρίς να έχουν μπει σε λειτουργία, θα έχουν φθορές. Θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί με την παράδοση του συστήματος στη ΓΕΟΣΕ, έπρεπε να είχε προβλεφθεί νωρίτερα μία εργολαβία συντήρησης. Εγώ αυτό είπα. Καινούρια εργολαβία δηλαδή? Μία εργολαβία συντήρησης. Από εργολαβίες δηλαδή να φάνε κικότες, που λέει και ο λαός μας. Δεν είναι διαφορετικά. Ναι, μα είναι λογικά λοιπόν. Δηλαδή συμβάζει να ολοκληρώνονται 20 χρόνια, δηλαδή τον πενταπλάσιο χρόνο από ό,τι προβλέπονταν αρχικά. Να μην είναι λειτουργικές, να χρειάζονται νέες συμβάσεις συντήρησης.
Και δεν μιλάμε για την 717 που έγινε ολόκληρη κουβέντα. Ακόμη και πιο απλές προμήθειες. Και να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Το γεγονός ότι η Εργοσέ είναι, μπορείτε να μας πείτε λίγο για τη λειτουργία, δηλαδή είναι αυτός που κάνει τη μελέτη του έργου, που προκυρήσει το έργο, που ελέγχει την πορεία υλοποίησης, που παραλαμβάνει το έργο και το πιστοποιεί το έργο. Έχει όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Όταν λέτε πιστοποίηση, τι εννοείτε, κύριε Βουλευτά? Ότι στο τέλος κάποιος πρέπει να πιστοποιήσει ότι αυτό το έργο, όπως της παραδόθηκε, είναι με βάση τις προδιαγραφές. Δεν έχει αυτό το ρόλο ο Διευθύνων Σύμβουλος της πιστοποίησης ότι το έργο παραδόθηκε με βάση τις προδιαγραφές της σύμβασης? Λοιπόν, η Εργοσέ όντως αναθέτει σε εργολάβους τις μελέτες των έργων και τις επιβλέπει η αντίστοιχη διεύθυνση μελετών. Τελειώνει η μελέτη και συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης για κάποιο έργο. Δημοπρατείται το έργο. Βγαίνει ανάδοχος και την επίβλεψη και διαχείριση της σύμβασης την έχει η διεύθυνση έργων. Με κλιμάκια επιτόπου του έργου στις κατασκευές αυτές επιβλέπει την εκτέλεση των έργων. Όταν τελειώσει το έργο, περνάει από κάποια στάδια. Έχει τη συντήρηση, έχει την προσωρινή και οριστική παραλαβή. Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητους φορείς. Από ποιες φορείς γίνεται η πιστοποίηση? Από τους νόμπο. Δηλαδή... Δηλαδή τη σύμβαση για το GSMR, ποιος ήταν ο φορέας, ο ανεξάρτητος που την πιστοποίησε? Την σύμβαση του GSMR ήταν στις υποχρεώσεις του ΟΣΕ να την πιστοποιήσει. Μάλιστα, για την πιστοποίηση ΟΣΕ. Για τη σύμβαση το ETCS. Κάθε τμήμα γραμμής έπαιρνε πιστοποίηση από ανεξάρτητο πιστοποιητή. Δηλαδή μπορείτε να μας πείτε κανένα δύο που πιστοποίησανε? Ορίστε. Μπορείτε να μας πείτε κανένα δύο που πιστοποίησανε? Όλα τα τμήματα γραμμής έχουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό, από νόμπο. Και την 717 την πιστοποίησε ανεξάρτητος? Η 717 δεν είχε υποχρέωση νόμπο. Η 717 είχε υποχρέωση μόνο για... ISA report και safety case από αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Μάλιστα. Επί της ουσίας, δηλαδή, μια εταιρεία η οποία είναι και ελεγχτής και ελεγχόμενος μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της, δεν είναι αντιφατικό? Ακούστε, στα έργα μας επειδή κατά κύριο λόγο είναι συγχρηματοδοτούμενα, έχουμε πάρα πολλούς ελέγχους και από τη Διαχειριστική Αρχή και από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και από ΕΣΠΕΛ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές λοιπόν τις λειτουργίες που υπήρχαν σε αυτές τις συμβάσεις κανείς δεν τις εντόπισε? Όλοι ήταν ενημερωμένοι για αυτές τις δυσλειτουργίες, όπως το ονομάσατε, κύριε Βουλευτά. Και παρόλα αυτά συνεχιζόταν κανονικά η όλη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση, δηλαδή, θέλετε να μου πείτε. Τόσο για τις καθυστερήσεις, τόσο για την κατάτμιση, τόσο για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, για τις ασυμβατότητες, για μια σειρά ζητήματα που έχουν προκύψει. Μάλιστα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη.
Ολοκληρώσατε. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραθανασόπουλο. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Παπαδάκης Παράσχος για την ελληνική λύση. 15 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Κύριε Μάρτης, κάποιον Ευστάθιο Τσοτσορό τον ξέρετε? Τον ξέρω, μάλιστα. Τι επαγγέλλεται? Αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Βρίσκεται, έχει διευθυντική θέση στην εταιρεία Intracat. Από όσο έχω διαβάσει, νομίζω πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχετε συγγένεια? Ουδεμία συγγενική σχέση έχω. Δεν είναι θείος σας? Όχι βέβαια. Όχι. Πάμε παρακάτω. Όλοι όσοι παρελάσαν από την Επιτροπή μας και οι πραγματογνώμονες που είχε παραγγείλει ο κύριος Γεραπετρίτης στο πόρισμα αναφέρουν με βεβαιότητα ότι αν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας GSMR, ATCS, τηλεδιοίκηση, φωτοσύμβαση κτλ. Το έγκλημα θα είχε αποφευθεί. Εσείς επιμένετε στον κανονισμό λειτουργίας, γιατί δύο είναι τα κανονιστικά πλαίσια. Δεν είναι μόνο ο κανονισμός λειτουργίας στο ανθρώπινο χέρι. Υπάρχει και τα συστήματα ασφαλείας και γι' αυτό μας υποχρεώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκές οδηγίες και γι' αυτό μας πλήρωσε κιόλας. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που λέτε εσείς ότι μόνο τον κανονισμό λειτουργίας δεν εφαρμόστηκε, άρα φταίει ο σταθμάρχης και τελειώσαμε. Το ερώτημα είναι, εσείς συμφωνείτε με αυτό που έχουν πει όλοι οι μάρτυρες αλλά και με την Επιτροπή Πραγματογνωμόνων ότι εάν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας δεν θα έχει τελεστεί το έγκλημα? Νομίζω ότι απάντησα, κύριε Βουλευτά. Επειδή ήμουν έξω και δεν άκουσα, μπορείτε να το ξαναπείτε και σε μένα? Είπα ότι αν λειτουργούσε το ERTMS και τηρόταν απαρέγκλητα ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, θα ελαχιστοποιόταν οι πιθανότητες, θα αντιστοιχίζονταν οι πιθανότητες να συμβεί αυτό το τραγικό δυστύχημα. Μάλιστα. Σήμερα που μιλάμε, στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα 120 χιλιόμετρα λειτουργεί τηλεδιοίκηση? Που δεν έχει πληγεί από τις πλημμύρες. Από ό,τι γνωρίζω, στο τμήμα Λιανοκλάδη με Ζούρλο δεν λειτουργεί η σηματοδότηση, θέλετε να πείτε? Ναι. Ναι, δεν λειτουργεί, όχι. Δεν λειτουργεί. Γιατί καταστράφηκε από τον Ντάνιελ? Όχι, είναι το κομμάτι που δεν έχει καταστραφεί από τον Ντάνιελ. Τέλος πάντων, πέστε τι θέλετε να πείτε. Στο Δομοκό καταστράφηκε τα τεχνικά δωμάτια, μάλλον καταστράφηκε ο εξοπλισμός που ήταν εγκατεστημένος στα τεχνικά δωμάτια του Δομοκού, της σηματοδότησης, της ηλεκτροκίνησης. Άρα από τον Αύγουστο δεν λειτουργεί δηλαδή? Αύγουστο πότε ήταν? Από τον Αύγουστο. Ναι, νομίζω πως ναι. Και μέχρι σήμερα περάσαν 5-6 μήνες, δεν έχει γίνει κάτι? Δηλαδή πάμε και όπου βγει πάλι, έτσι? Δεν είναι έτσι, κύριε. Πώς είναι, κύριε Μάρτη? Κύριε Βουλευτά, ήταν βλάβη από ανωτέρω βία. Έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή, ναι, Διαπίστωσης Βλαβών, ναι, που συμμετέχει όλο το κλιμάκιο επίβλεψης της εν λόγω σύμβασης, ναι, για να προτείνει τον τρόπο αποκατάστασης, για να δει ποιοι έχουν ευθύνες και εν τέλει να εγκριθεί το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών για να ξεκινήσει την αποκατάσταση ο ανάδοχος. Μέχρι σήμερα όμως που είμαστε ακόμα στη διαπίστωση, τα τρένα λειτουργούν εκεί. Πανέρχονται, έτσι δεν είναι? Και ενώ έχουμε ένα παράδειγμα στα Τέμπη που αν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση και φωτοσύμβαση δεν θα είχαμε το έγκλημα, εμείς συνεχίζουμε. Το ίδιο. Κύριε Βουλευτά, το ίδιο παραμύθι. Η ΕργοΣΕ δεν κάνει κυκλοφορία. Κυκλοφορία είναι αλλού. Δεν έχετε αρμοδιότητα εσείς ως διευθυντής έργων του ΟΣΕ, του ΕργοΣΕ, να αποκαταστήσετε το πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι που δεν λειτουργεί και σήμερα? Είναι αρμοδιότητα της ΕργοΣΕ, μάλιστα, σε εκείνο το κομμάτι στο Δομοκό. Γιατί δεν το φτιάχνατε τότε? Σας είπα, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών. Η Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών, είναι ο κύριος Κατσιούλης μέσα? Είναι και ο κύριος Κατσιούλης μέσα. Μάλιστα. 16 πρώτου 24 σας έχει ενημερώσει?
Θέλει να σας διαβάσω τι σας έχει πει. Τα γνωρίζω, κύριε Βουλευτά, αυτά. Τα γνωρίζω. Του έχω απαντήσει κι εγώ. Είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών. Το λέει ξεκάθαρα άρθρο 58, νόμος 3669 του 2008. Διαπιστώθηκε η βλάβη. Το ποιος θα το φτιάξει μετά? Αυτό θα το κρίνει. Πότε? Η Επιτροπή. Να συνταχθεί και να εγκριθεί το πρωτόκολλο. Μα 6 μήνες πανέρχονται τα τρένα. Πότε διαπιστώθηκε? Πήγε η Επιτροπή. Από εκεί και πέρα ποιος θα το φτιάξει? Λειτουργεί ο σιδηρόδρομος εκεί? Θα έχουμε πάλι το ίδιο? Όταν εγκριθεί το πρωτόκολλο. Όταν βγάλω μαλλιά κι εγώ θα γίνει. Το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών. Εντάξει. Είναι επικίνδυνα αυτά που λέτε, κύριε Μάρτης. Είναι επικίνδυνα. Και δεν ξέρω αν βασανίζεστε ή όχι. Επανειλημμένες φορές έχω υφιστεί στην προσοχή το να ειρωνευόμαστε τον μάρτυρα και προσβάλλετε καταρχήν τον ίδιο σας τον εαυτό. Οι απαντήσεις που μου δίνει υποτιμά την νοημοσύνη μου. Αυτές είναι οι απαντήσεις του κρίνοντα. Και με προσβάλλει. Κρίνονται. Εντάξει, εγώ δεν τον πρόσβαλα, γιατί η απάντηση είναι προσβλητική αυτή. Συνάδελφε, τώρα περί. Εντάξει. Δεν μπορεί να μας προσβάλλουν οι μάρτυρες εδώ πέρα. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που είπατε. Θα προτιμούσα να διαγραφεί από τα πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση σας παρακαλώ. Δεν είπα κάτι, για μένα είπα. Ναι, και για σας. Δεν πρόσβαλα τον μάρτυρα. Αυτό είπα για τον εαυτό σας. Προσωπικά. Όχι, να τα αφήσετε. Εντάξει, εννοείται, κανένα πρόβλημα. Προχωρήστε, σας παρακαλώ, την εξέταση χωρίς να ανεβάζετε τους τόνους. Είναι ήδη μεσημέρι, έτσι. Και αφήστε με, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω διάθεση ούτε να φωνάξω ούτε να μαλώσω. Ωραία, με κανένα. Ανεβάζω τους τόνους, έτσι είναι η φωνή μου. Τι να κάνω τώρα, Το ξέρω, το έχουμε καταλάβει. Λίγο πιο ήρεμα, σας παρακαλώ πολύ. Είμαι πιο ήπιος από τον κύριο Σαράγη. Πρέπει να το δεχτείτε. Το αναγνωρίζω. Λοιπόν, προχωρήστε, σας παρακαλώ. Κύριε Μάρτη. Πάει αυτό. Είπατε, μάλλον η 717 του 14 ήταν μια σύμβαση υλοποιήσιμη εξ αρχής. Είχε προβλήματα εξ αρχής. Τα τέφη δημοπράτησης ζητούσαν πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να βρεθούν στην αγορά. Οι μελέτες που είχαν γίνει, είχε θέματα εξ αρχής. Και σας ρωτάω, προλαβαίνω την απάντησή σας, γιατί αυτό το λέει και το πόρισμα της ΕΔΕΛ, ότι ένα από τα θέματα που υπήρχε και μας επέβαλε ένα πρόστιμο 2.207.000 είναι ότι ανεπαρκής ορισμός του αντικειμένου της σύμβασης κατά δημοπράτηση λόγω πλημελιών της οριστικής μελέτης. Και το είπε και ο κύριος Πίρτζης χθες, ότι εξ αρχής δεν μπορούσε να υλοποιηθεί η σύμβαση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό? Δεν μπορώ να κάνω κρίση, διότι δεν ήμουν εξ αρχής από τη σύμβαση. Εσείς, αφού αναλάβατε. Εγώ σας είπα ότι ανέλαβα τη σύμβαση από 22 Μαρτίου του 2018 έως και σήμερα. Δεν έχετε γνώση, δηλαδή? Όχι. Ούτε το πόρισμα της ΕΔΕΛ, ούτε η προκάτοχή σας. Για το πόρισμα της ΕΔΕΛ. Συμφωνείτε με το πόρισμα της ΕΔΕΛ? Για το πόρισμα της ΕΔΕΛ έχω γνώση. Συμφωνείτε? Η Εργοσέ, κύριε Βουλευτά, έχει θέσει αντιρρήσεις επί του πορίσματος της ΕΔΕΛ. Αλλά σας είπα και πάλι, όλα αυτά ακουμπούν την 717. Δεν θα ήθελα να προχωρήσω παραπέρα. Μάλιστα. Είστε αγρονόμος τοπογράφος. Αγρονόμος τοπογράφος. Καμία σχέση δηλαδή με τον ΟΣΕ και με τα έργα του ΟΣΕ. Έτσι, καμία σχέση δεν έχει αυτό. Δεν το 2018 ποιος σας έβαλε στη θέση αυτή, μετά από ποια διαδικασία? Ορίστηκα με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΡΓΟΣΕ. Της ΕΡΓΟΣΕ. Της ΕΡΓΟΣΕ, ο οποίος διορίστηκε με εισήγηση του Υπουργού. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Πέστε μου λίγο κάτι άλλο. Είχε πάρει μέχρι το 18 5 παρατάσεις, γιατί από το 18 λέτε ότι αναλάβατε. 6 παρατάσεις, 26 9 του 18, η 717 του 14. Η 7η παράταση έρχεται από τον κύριο Καραμαλή 6 Μαρτίου του 20. Όλες αυτές οι παρατάσεις αναφέρουν, από το πόρισμα εξάγεται το συμπέρασμα, αλλά και από τα έγγραφα που υπάρχουν, αποκλειστική υπαιτιότητα της ΕΡΓΟΣΕ. Δεν είναι με υπαιτιότητα του αναδόχου. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε και αποζημίωση γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Είναι έτσι?
Σας πού είπα... φταίγαμε δηλαδή εμείς και ποιος έφταιγε, γιατί δεν γινόταν οι συμβάσεις. Σας είπα. Αφού δεν έφταιγε ο ανάδοχος. Επειδή όλα αυτά που αναφέρετε είναι 7-17. Δεν θέλετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω, θα σας πω μόνο ότι η αποζημίωση στον ανάδοχο δεν έχει πληρωθεί. Τίποτα άλλο. Ναι, υπάρχει πάντως η απόφαση όμως, έτσι, για να πληρωθεί. Έγινε κάποια έρευνα, αν γνωρίζετε, ή αν στείλετε κάποιο έγγραφο ή κάποια ενέργεια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Πρόεδρο της ΕργοΣΕ ή στον Υπουργό, ή αν γνωρίζετε, αν έγινε κάποια έρευνα να αναζητηθούν ευθύνες. Δηλαδή, όταν παίρνουμε 7 παρατάσεις, 8 παρατάσεις, όλες με υπαιτιότητα του δημοσίου και βγάζουμε λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ή δικά μας χρήματα και πληρώνουμε τον ανάδοχο, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος στέει. Δηλαδή, εμένα μου δώσανε ένα γραφείο απέναντι στη Βουλή με κάποιες καρέκλες και με σημείωσαν για τις καρέκλες. Μία καρέκλα να λείπει, θα μου την αναζητήσουν. 3 εκατομμύρια και που δώσαμε, ξέρετε αν αναζητήθηκαν ευθύνες και σε ποιους? Έγινε κάποια τέτοια διαδικασία? Δεν το γνωρίζω, όχι. Δεν το γνωρίζετε. Η κοινοπραξία που ανέλαβε, εφόσον δεν μπορούσε να υλοποιηθεί η σύμβαση και υπήρχε θέμα, γνώριζε εξ αρχής ότι αυτό το οποίο αναλαμβάνει δεν μπορεί να προμηθεύσει? Τα προϊόντα, τα μηχανήματα, τα οποία ανέλαβε την ευθύνη, εφόσον δεν υπήρχαν στην αγορά και πήρε και λεφτά γι' αυτό. Δηλαδή, εξαπάτησε. Δεν το γνωρίζετε. Για την, για την αρχή διαφάνειας έγινε ένας έλεγχος εκεί. 19-21. Εσείς είστε μέχρι σήμερα διευθυντής έργων. Μάλιστα. Το ΟΣΕ. ΕργοΣΕ. Το ΕργοΣΕ, ναι, συγγνώμη. Έγινε ένας έλεγχος πέρα από την ΕΔΕΛ και έβγαλε ένα πόρισμα και εκεί και έβγαλε κάποια συμπεράσματα, κάποιες πειθαρχικές διώξεις. Μέσα στις πειθαρχικές διώξεις ήταν και εσείς? Μάλιστα. Απαλλαχθήκατε, έτσι? Απαλλαχθήκατε. Δεν φταίει κανένας. Μάλιστα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μια στιγμή λίγο. Μια τελευταία. Για τα GSMR και τα συστήματα ασφαλείας που είπατε πριν, άκουσα ότι είπατε ότι παραδόθηκαν. Ότι υπήρχαν τα πρωτόκολλα παράδοσης. Αλλά αν λειτουργούσαν, ποιανού αρμοδιότητα ήταν να δει αν λειτουργούσαν? Γιατί το πόρισμα λέει ότι δεν λειτουργούσαν. Άλλος επιβλέπει αν λειτουργεί και άλλος παραλαμβάνει? Για να καταλάβουμε εδώ στην Επιτροπή. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, είναι κάποια άλλη υπηρεσία η οποία βλέπει αν λειτουργούν ή όχι? Είπα ότι η ΕργοΣΕ παρέδωσε το ETCS τη σύμβαση 10.004 του 7 στη ΓΕΟΣΕ. Αυτό είπα. Παρέδωσε. Παρέδωσε. Το αν λειτουργούν δεν τα είδε κανένας. Τα βάλαμε εμείς. Λειτουργούσαν, κύριε Βουλευτά, λειτουργούσαν. Λειτουργούσαν. Λειτουργούσαν την αποφράδα ημέρα. Υπάρχουν πρωτόκολλα για τη λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων. Ναι, την αποφράδα ημέρα, 28 Φεβρουαρίου, λειτουργούσαν. Νομίζω ότι λειτουργούσαν, ναι, μάλιστα. Λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας? Τα συστήματα που παραδόθηκαν στη ΓΕΟΣΕ. Ποια συστήματα ήταν αυτά που παραδόθηκαν στη ΓΕΟΣΕ? Πες λίγο να καταλάβουμε. Το σύστημα ETCS επισυρμού σε 88... Στο συγκεκριμένο σειρμό λειτουργούσε? Δεν το γνωρίζω. Αφήστε τα γενικά. Εδώ μιλάμε για τα Τέμπη. Την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος δεν το γνωρίζω αν λειτουργούσαν ή όχι. Είστε διευθύνων στα έργα και δεν γνωρίζετε άμα λειτουργούσαν. Εντάξει, τώρα άμα ειρωνευτώ πάλι θα φταίω εγώ. Λοιπόν, το μικρόφωνο σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Δημητριάδης για τους Σπαρτιάτες 15 λεπτά. Α, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη. Κυρία Πέρκα, για 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Εγώ πραγματικά, κύριε Τσουσερέ, δεν ξέρω τι να σας ρωτήσω. Τα έχουμε πει όλα παντού. Έχουν απαντηθεί. Ξαναγίνονται ερωτήσεις οι οποίες θέλουν άλλη απάντηση, αλλά η άλλη απάντηση δεν έρχεται, τουλάχιστον με στοιχεία. Και έχει γίνει κουραστικό. Επίσης, είστε, από ό,τι ξέρω, και σε φάση προανάκρισης. Δεν θα μας πείτε για την 717 επομένως, ούτε για την πρόοδό της, έτσι. Γιατί ο κύριος λόγος που θα μπορούσε να βοηθήσετε την Επιτροπή μας θα ήταν ακριβώς αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, αν μπορείτε να μας βεβαιώσετε την πρόοδο του έργου σε χρονικές περιόδους. Έχω εδώ κάποια νούμερα, ας πούμε. Την κάνω την ερώτηση εγώ.
Τον Μάιο του 19, σύμφωνα με υλογραφία αλλά και διοικητικά συμβούλια της ΕργοΣΕ, εμφανίζεται ότι η σύμβαση αυτή είχε φτάσει στο 72%. Τα χαρτιά αυτά είχα πει ότι θα τα καταθέσω. Τα κατέθεσε χθες ο κύριος Σπύρτης, βέβαια. Και τον Φεβρουάριο του 23 η πρόοδος ήταν 77%. Δηλαδή, από το Μάιο του 19 στο Φεβρουάριο του 23 η πρόοδος, η εξέλιξη αυτής της σύμβασης ήταν 5%. Λένε τα δικά μου στοιχεία, αν το επιβεβαιώνετε. Αν το επιβεβαιώνω, κυρία Πέρκα, δεν το θυμάμαι. Μπορώ όμως να το κοιτάξω και να σας πω. Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι. Πάμε λίγο στην σύμβαση της ΙΕΣ που θα είναι λίγο... αν έχετε κάποια άποψη, γιατί η σύμβαση 10.005 υπογράφηκε το 2007, όταν ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχει σηματοδότηση, δεν θα προχωρούσε ποτέ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν το γνωρίζω, αλλά μπορώ να το συμπεράνω. Όταν υπογράφηκε η σύμβαση του 2007, λογικά τα συστήματα σηματοδότησης θα πρέπει να δούλευαν. Και γιατί εκείνη την περίοδο. Αν το υποθέσουμε αυτό. Εκείνη είναι, την περίοδο. Ναι, είναι άξιον απορίας, γιατί μέχρι το 2014 είχε προχωρήσει μόνο 5%. Από το 2007 έως το 2014 η σύμβαση αυτή είχε προχωρήσει μόνο 5%. Γιατί αργότερα, κυρία Πέρκα, απαξιώθηκε η σηματοδότηση. Δεν υπήρχε φύλαξη. Απαξιώθηκε η σηματοδότηση, βανδαλίστηκε και γι' αυτό κιόλας ήταν ο λόγος που χρειάστηκε για να... Η ανάταξη 7-17. Ακριβώς. Ωραία. Το έργο λοιπόν αυτό το 2019 είχε ολοκληρωθεί κατά 70%, 72-70%, κάπου εκεί είναι πάντως το... Και βεβαίως εγώ θα σας ρωτήσω, γιατί είστε συνάδελφος μηχανικός και κακώς οι συνάδελφοι θεωρούν ότι τοπογράφοι μηχανικοί δεν είναι αρμόδιοι για έργα υποδομής, ειδικά σιδηροδρομικά, και αυτά είναι κατεξοχήν ειδικότητα. Τον διευκρίνω, εντάξει, εδώ δεν είναι γνωστά αυτά. Ήθελα να ρωτήσω ότι ναι, είχε ολοκληρωθεί. Από τότε μέχρι σήμερα όμως, ποια είναι η πρόοδος του ETCS? Έχει ολοκληρωθεί το ETCS. Λειτουργεί? Η ίδια ερώτηση θα γίνει. Λειτουργεί. Παρόλο που έχει ολοκληρωθεί το ETCS επιγραμμής, νομίζω ότι δεν λειτουργεί το ETCS. Λοιπόν, όπως δεν λειτουργεί... Από τον διαχειριστή υποδομής. Όπως δεν λειτουργεί και το GSMR, το οποίο επίσης παραδόθηκε το 18, εδώ να διευκρινίσω ότι πιστοποιήθηκε το 22, 4 χρόνια έκανε να πιστοποιηθεί. Πάντως κάποτε έφυγε από εσάς, παραδόθηκε το 18, πιστοποιήθηκε αρμοδίως το 22 και δεν λειτουργεί ακόμα. Συμφωνείτε σε αυτό, ότι είναι έτσι? Το ξέρετε? Ωραία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι συνθήκες δηλαδή που ίσχυαν το Φεβρουάριο του 23, το τρομερό εκείνο βράδυ με το απίστευτο αυτό δυστύχημα, σε σχέση με αυτά τα συστήματα, τα ανώτατα ασφαλείας, είναι ίδιες και σήμερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν ασφαλείς ο σιδηρόδρομος. Ναι, ναι. Κύριε Μάρτυρα, δεν θέλω να κάνετε νεύματα. Θέλω να απαντάτε ναι, όχι, για να μπορούν να καταγράφονται στα πρακτικά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σωστό είναι αυτό. GSMR, ECTCS. Σήμερα εξετάζουμε ένα... ETCS, συγγνώμη. Σήμερα εξετάζουμε ένα τρομερό, η Επιτροπή, ένα τρομερό δυστύχημα. Έρχονται εδώ δυστυχώς άνθρωποι που είτε είναι κατηγορούμενοι, ας το πω έτσι, επομένως δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτά που χειρίστηκαν, είτε είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα, όπως ήταν ο προηγούμενος μάρτυρας. Επομένως, νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ και ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Πέρκα. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Πέτρος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Ελάτε, κύριε Δημητριάδη. Κύριε Μάνης, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω. Είπατε πριν το δίκτυο είναι ασφαλές. Κάποιοι μηχανοδηγοί, συνδικαλιστές, προειδοποιούσαν για δυστύχημα που έχετε. Επαληθεύτηκαν με τραγικό τρόπο. Γιατί επαληθεύτηκαν, κύριε Μάνης, τι είχαν δει? Τι είδαν κάτι που δεν είδατε όλοι οι υπόλοιποι, βασικά? Θέλω να το ρωτήσω, το ρωτάω σε όλους τους μάρτυρες αυτό εδώ. Τι είδαν ακριβώς? Δεν το γνωρίζω.
Δεν γνωρίζετε. Είστε διευθυντής τεχνικών έργων και δεν γνωρίζετε τι είδαν αυτοί εδώ οι άνθρωποι, τι είδαν ελλείμματα ασφαλείας. Το ότι ο επίτροπος, ο Γιώσεπ Ντόμπελπάουερ, ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων, είχε πει μετά το τραγικό δυστύχημα ότι από το 2014 μας προειδοποιούσε, έστελνε εκθέσεις στην Ελλάδα και έλεγε ότι υπάρχουν κενά σοβαρά ασφαλείας. Το γνωρίζετε ή όχι? Δεν το γνωρίζω, όχι. Δεν το γνωρίζετε ούτε αυτό εδώ? Όχι, δεν το γνωρίζω. Είναι σοβαρό, γιατί είναι επίτροπος των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων. Είναι σοβαρό αυτό που λέω, βασικά. Δεν το γνωρίζω, κύριε Δημητρία. Δεν το γνωρίζετε. Δεν είχα δηλαδή ενημερωθεί ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Για τον κύριο Κατσιούλη, επειδή αναφέρθηκε πριν από προηγούμενο συνάδελφο, βασικά. Σας έστειλε μήπως, έχω εδώ πέρα μία ιστοσελίδα, Reporters United, έτσι λέγεται, στο διαδίκτυο βασικά. Λέει μέσα στις 31 Ιανουαρίου, όχι 16, είχε πει ο συνάδελφος για 16, στις 31 Ιανουαρίου 2024, έστειλε νέα επιστολή, όπου έλεγε μέσα για το Γιαννοκλάδη Βομοκός και λέει, επιλέξει, τώρα θα το πω. Λοιπόν, ότι 5 μήνες μετά τον Ντάνιελ προσπαθώ να σας αφυπνήσω, ώστε να επανελογίσω τη τηλεδιοίκηση και το συντομότερο και να αποφύγουμε δυσάρεστα συμβάντα. Είπατε πριν ότι περιμένετε να συσταθεί μια επιτροπή, σωστά? Έχει συσταθεί επιτροπή. Έχει συσταθεί. Περιμένω να κλείσει το έργο της επιτροπής με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών και την έγκρισή του από την προϊσταμένη αρχή όπως ορίζει η νομοθεσία. Ναι, και πόσο άρθρο θα πάρει 58, αυτό? Πόσο θα πάρει αυτό όμως? Νόμος 3669. Πόσο θα, αν συμβεί το δυσάρεστο συμβάν, χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι στον διάμεσο, τι θα πούμε στους συγγενείς? Να ρωτήσετε τον κύριο Κατσιούλη, κύριε Δημητριάδη. Θα το ρωτήσουμε. Γι' αυτό ζητάμε συνεχώς να έρθει στην επιτροπή, γιατί είναι σοβαρός ο μάρτυρας. Το ζητάμε συνεχώς. Είναι σοβαρός ο μάρτυρας. Γιατί εδώ πέρα, αν συμβεί κάτι σοβαρό, χτύπα ξύλο, έτσι. Ομιγέννητο. Τι θα πούμε, ότι περιμένει να σταθεί μια επιτροπή, κάνει ένα πρωτόκολλο? Είναι σοβαρό αυτό πρώτα. Και κάτι τελευταίο. Λέει επίσης στην επιστολή κάτι σοβαρό. Σας λέει εσάς. Αδυνατείτε μάλλον να αντιληφθείτε την χρησιμότητα των συστημάτων ασφαλείας όπως αυτά τη σηματοδότηση τηλεδιοίκησης στο συνδρομικό δίκτυο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Που λέει ο κ. Κατσιούλης. Τι έχετε να απαντήσετε? Δεν τα λέει αστεία. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Έχω ενημερώσει τη διοίκηση. Η διοίκηση ξέρει. Γίνονται κατάλληλες επαφές. Η διοίκηση εννοείται Υπουργείο, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, τι ενημερώνεται? Η διοίκησή μου είναι διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ ενημερώνει το Υπουργείο, τον ΟΣΕ. Ορίστε. Τον ΟΣΕ τον ενημερώνει η ΕΡΓΟΣΕ για αυτό το θέμα. Ναι, βέβαια. Είναι το Υπουργείο ενημερώνεται, είναι ενήμερο. Για το Υπουργείο δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι είναι ενημερωμένος και ο ΟΣΕ. Ωραία. Μάλλον όχι ωραία. Μάλλον άσχημα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, όταν συνέβη το δυστύχημα στα Τέμπη. Ήσταν διευθυντής τότε τεχνικών έργων ακόμα, εκείνη την περίοδο? Ήσταν. Είμαι. Ωραία. Ήσασταν τότε. Ο κύριος Κατσιούλης είχε παραιτηθεί και είχε εγκαταλείψει κάποια πράγματα. Είχε εγκαταλείψει κάποιες καθυστερήσεις βασικά. Εσείς τα ξέρετε αυτά εδώ? Τα γνωρίζετε? Τα γνωρίζω, κύριε. Τα γνωρίζετε. Τι κάνετε όμως, τα καταγγείλατε εσείς, τα είπατε κάπου? Νομίζω ότι ενημέρωσα προηγούμενος την κυρία Αποστολάκη. Τα ήξερε ο κύριος Καραμαλής, ο Ρωσέ, ποιοι τα γνώρισαν αυτά εδώ? Πού διαβιβάστηκαν αυτά εδώ, κύριε Μάρτης? Πού διαβιβάστηκαν? Νομίζω ότι έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση από μένα προς τη διοίκηση και φαντάζομαι η διοίκηση προς το Υπουργείο. Άρα φαντάζεστε ότι ενημερώθηκε το Υπουργείο βασικά. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Κατσιούλης παραιτήθηκε. Εσείς όταν έγινε το δυστύχημα, είναι η χειρότερη συνδρομική τραγωδία στην ιστορία της Ελλάδος. Το ενδεχόμενο παραίτηση το σκεφτήκατε για εσάς προσωπικά? Το σκεφτήκατε να παραιτηθείτε για λόγους ειδικής τάξης? Να πείτε ότι συνέβη κάτι στο τρομερό, να παραιτηθώ. Κύριε Δημητριάδη, θα το πω και το πιστεύω. Δεν υπάρχει συνάφεια του έργου, των έργων, με το τρομερό δυστύχημα των Τεμπών. Δηλαδή, η τηλεδιοίκηση του ΕΤΣ δεν είχαν συνάφεια με το δυστύχημα, με αυτό που συνέβη? Δεν υπάρχει συνάφεια των έργων με το τρομερό δυστύχημα των Τεμπών. Αυτό πώς το λέτε ακριβώς? Έτσι το όπως, το, όπως, το, όπως το ακούτε. Δεν υπάρχει συνάφεια. Δεν υπάρχει συνάφεια. Ένα έργο γινόταν. Το οποίο τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Ναι, εκείνη τη βραδιά όμως τι υπήρχε, κύριε Μάρτης, εκείνη τη βραδιά στα Τέμπη? Δεν υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας που δεν υπήρχαν τελικά? Δεν υπήρχαν, απειδή δεν υπήρχε. Ένα τρένο, να σας πω τι συνέβη, το ξέρετε. Επί 12 λεπτά κινούνταν αντίθετα, έγινε με τοπική και δεν υπήρχε κάτι να σταματήσει το ανθρώπινο λάθος. Δεν ήταν τίποτα. Αυτό δικαιολογείται το 2023 να γίνει κάτι τέτοιο? Τώρα συγγνώμη που το λέω, αλλά πραγματικά με είχε κάνει εντύπωση.
νομίζω έχει αναλυθεί πολλές φορές. Δηλαδή, τι να πω, πρέπει να τηρείται απαραίτητα ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Ναι, είναι ασφάλεια του δικτύου. Τα συστήματα ασφαλείας δεν πρέπει να πάνε καθόλου σε ένα νευραλγικό σημείο, σε τέτοιο σημαντικό σημείο του σιδηροδρόμου. Εδώ μιλάμε για κομβικό σημείο, δεν μιλάμε για άγωνη γραμμή. Τα συστήματα προσφέρουν αύξηση ταχύτητας, μεγάλη χωρητικότητα. Ασφάλεια. Προσφέρουν. Προσφέρουν, αλλά πρέπει να τα χειρίζονται άνθρωποι. Ναι, αλλά για να τα χειρίζονται πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν τα συστήματα όμως. Να τηρούν το γενικό κανονισμό. Ναι, αλλά για να τα χειρίζονται άνθρωποι πρέπει να τα έχουμε εγκαταστήσει όμως. Γιατί στο εξωτερικό δεν έχουμε εγκαταστήσει κάποιο ποσοστό στους σιδηροδρόμους. Σε σημαντικό ποσοστό. Σε έχει με εμάς. Το γνωρίζετε αυτό εδώ. Πόσο ποσοστό είναι. Γύρω στο. Είχαν πει 20%. 20%. Ναι. Εμείς πόσο είμαστε, 0%. Πόσο είμαστε. Είμαστε πολύ χειρότερα. Ο κύριος Παρασκευόπουλος που είχε εξεταστεί στην διάθεση που είστε εσείς τώρα, είχε πει είμαστε 20 χρόνια πίσω από την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Δεν φέρουν ευθύνη κάποιοι αυτήν την εικόνα. Άποψη του κυρίου Παρασκευόπουλου. Άποψή του, αλλά βλέπω ότι είναι και κάποιο δεδομένο. Τι να πω. Κύριε Τσουσερέ, θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσείς από αυτά που βλέπετε στο σιδηρόδρομο, και είναι η τελευταία μου ερώτηση, θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική κατάσταση? Έχουμε το σιδηρόδρομο που μας αξίζει? Έπρεπε να έχουμε αυτό το σιδηρόδρομο μετά από τόσα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν? Αυτό έτσι πρέπει να είναι ο σιδηρόδρομος με τεχνολογία του 1970. Αυτή η εικόνα έχουμε. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει διπλή σιδηροδρομική γραμμή σε όλο τον άξονα, σε όλο τον ΠΑΘΕΠ. Η εταιρεία, η ΕΡΓΟΣΕ, από τη μεριά της που έχει την αποκλειστική διαχείριση και επίβλεψη των έργων με το εξειδικευμένο προσωπικό, προσπαθεί να λύσει όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι έχουμε έναν αξιόλογο, μια αξιόλογη σιδηροδρομική γραμμή. Τώρα, θα μου πείτε με το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Οι συγγενείς διαφωνούν όμως των θυμάτων ότι δεν είχαμε αξιόλογο. Κυρία Καριστιανού, μου είχε πει πλανηθήκαμε. Είναι βαριά έκπληξη. Κύριε Δημητριάδη, είναι αδιανόητο να γίνεται δυστύχημα με διπλή κυκλοφορούσα σιδηροδρομική γραμμή. Είναι αδιανόητο. Πώς μπορώ άλλος να το εξηγήσω? Λοιπόν, και εγώ θεωρώ αδιανόητα αυτά που βλέπω στο σιδηρόδρομο και λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχουμε εκτεθεί ως χώρα και θα πω και κάτι. Το ενδεχόμενο μου παρέτησε να το σκεφτείτε, κύριε Μάρτη, σοβαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημητριάδη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βρετός από την Νίκη για 15 λεπτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ενώ δηλώνετε ότι σε κάποια πράγματα δεν μπορείτε να αναφερθείτε λόγω το ότι έχετε καταστεί κατηγορούμενος, σε κάποια πράγματα είστε απόλυτος και λέτε ότι θεωρείτε αδιανόητο να γίνει με διπλές γραμμές ατύχημα μεταξύ δύο σειρμών στην ίδια γραμμή. Και συμφωνώ κι εγώ. Ερχόμαστε όμως να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες ως Πολιτική Επιτροπή της πολιτικής διοίκησης. Γιατί είναι αναξιόπιστη η δεύτερη μαρτυρία σας, όπως και οι υπόλοιπες θα τις καταθέτατε λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεστε. Όταν λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα σχετικά με τους σιδηροδρόμους, αλλά αυτή είναι η διαδικασία, η πολιτική, με τις συμβάσεις και όλα αυτά που υπηρετούνται σωστά, εσείς το παραλάβετε το έργο κανονικά όσον αφορά το έργο που είσαστε υποχρεωμένος σαν ΕΡΓΟΣΕ, αλλά δεν σας ενδιαφέρει μετά αν αυτό το έργο είναι λειτουργικό. Δηλαδή, τι παραλαβαίνατε? Εσείς παραλάβατε 100%. Μπορείτε να ξαναπείτε τι παραλάβατε εσείς σαν ΕΡΓΟΣΕ, τα οποία έπρεπε και να δουλεύουν, από ό,τι κατάλαβα, είπατε. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι η ΕΡΓΟΣΕ παρέδωσε στον ΟΣΕ σχετικά με τη σύμβαση 10.004 του 2007 και αφορά την εγκατάσταση επισειρμού του συστήματος ATCS, παραδώσαμε στη ΓΕΟΣΕ 88 σειρμού. Ναι, τα οποία δεν ξέρετε να δουλεύανε. Εσείς το κάνετε το έργο σας, έτσι. Το παραδώσατε. Σωστά. Ναι, οκ. Okay. Αυτό λέω να ακουστεί. Άρα έχει ευθύνη η ΓΕΟΣΕ μετά αν δεν δουλεύανε. Εσείς καλώς τα κάνατε. Εσείς διοριστήκατε, είσαστε διοικητικός τέλεχος, εκτελεστικό μάλιστα, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι, δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είστε μόνο διευθυντής
ο οποίος είσαστε υπηρεσιακά, πήγατε στη θεσική. Είμαι προϊστάμενος της διεύθυνσης έργων, μάλιστα. Δεν είχατε καμία σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία σχέση, κύριε. Ωραία. Πού αναφέρατε εσείς όλα αυτά τα προβλήματα και τις ρυθμίσεις? Ποιο ήταν το υπεύθυνο διοικητικό στέλεχο στην ιεραρχία πάνω από εσάς, όπου εσείς αναφερόμαστε? Σε ποιο έτσι δίκτυο αναφοράς είσαστε έλεγχος, γινόταν έλεγχος για το έργο σας? Ποιο ήταν το πρόσωπο που ήταν προϊστάμενό σας? Εγώ αναφέρομαι στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Ποιος είναι? Τη συγκεκριμένη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, είναι ο κύριος Παλιός, Χρήστος Παλιός. Ποια, για καθοριστή συγκεκριμένη στιγμή, ποια εννοείται? Τώρα, την τωρινή στιγμή. Το 18 που πήγατε εσείς. Το 18 που ορίστηκα προϊστάμενος διεύθυνσης έργων ήταν ο κύριος Χρήστος Διονέλης. Μετά τον κύριο Διονέλη? Ήταν ο κύριος Βίνης. Άρα και με τον κύριο Διονέλη συνεργαστήκατε και με τον κύριο Βίνη. Αυτοί ήταν διευθύνοντες σύμβουλοι της ΕΡΓΟΣΕΡ κατά σειρά, έτσι, αυτή δεν ήταν η σειρά. Μάλιστα. Και ήταν πολιτικά ορισμένοι, αν το ξέρετε αυτό, από τον Υπουργό, προτινόμενοι. Μάλιστα. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Το γνωρίζω. Άρα, ό,τι προβλήματα εσείς αναφέρατε για τις διαδικασίες συμβάσεων και όλα αυτά, τα αναφέρατε, είχατε υποχρέωση, γραπτώς τα αναφέρατε ή... προφορικός? Και γραφτός και μέσω συσκέψεων και... Ωραία. Άρα οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρχε κατά τη διαδικασία της συμβάσεων, οι πολιτικά ορισμένοι ως διευθύνοντες σύμβουλοι από τον Υπουργό ήταν ενήμεροι. Εσείς πιστεύετε τα προβλήματα που ήταν σοβαρά κατά τη διαδικασία όλων αυτών των ετών που εσείς είχατε ευθύνη, δεν έπρεπε να αναφέρονται στον πολιτικό τους προϊστάμενο που τους όρισε? Γιατί είναι βασικά προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις πολιτικές επιλογές. Εσείς υπηρεσιακά εξασφαλίζετε τις συμβάσεις. Και βέβαια νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν ενήμεροι οι πολιτικοί προϊστάμενοι των διοικητών των εταιριών. Επειδή συνήθως στις διοικήσεις πολλές φορές τα διευθύνοντα στελέχη ορισμένα πολιτικά δεν έχουν τεχνικές γνώσεις. Υπήρχαν σύμβουλοι στη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ οι οποίοι ερχόντουσαν σε επαφή για τα τεχνικά θέματα, τα προβλήματα? Δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Ξέρουμε ότι ο σύμβουλος της ΟΣΕ μετά της διοίκησης μετά έγινε πρόεδρος της ΟΣΕ. Σε εσάς ποιος ήταν σύμβουλος για θέματα τεχνικά στον ΕΡΓΟΣΕ? Ποιοι ήταν, όχι ποιος ήταν. Να σας απαντήσω την συγκεκριμένη ερώτηση. Από το 18. Μπορεί να ήταν πολύ σύμβουλοι, αυτό ρωτάω. Από το 2018. Από τότε που αναλάβατε και είχατε υπεύθυνη θέση ως διευθυντής έργων. Όσο αφορά τις κατασκευές... Όσον αφορά το θέμα της... πώς το λέμε... το θέμα της τηλεδιαχείρισης, γενικά αυτά που έχουν να κάνει τη σηματοδότηση. Αυτό. Το θέμα της σηματοδότησης. Νομίζω είναι της αρμοδιότητάς σας. Όσον αφορά το θέμα της σηματοδότησης, όλα αυτά συζητούσαν με τα εξειδικευμένα. Ναι, ποιοι ήταν οι σύμβουλοι? Ποια ήταν τα εξειδικευμένα? Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλά εξειδικευμένα. Μα τα ανέφερα προηγουμένως στην κυρία Αποστολάκη. Θέλετε να τα πείτε πάλι? Είπα, ο κύριος Κατάκος είναι και επιβλέποντες μηχανικοί. Ναι. Ο κύριος Δένης, ο κύριος Βακάσης, ο κύριος Χρονάκης. Είπα 4-5 ονόματα. Ωραία, αυτοί ήταν υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ. Μάλιστα, υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ. Εγώ σας ρώτησα από συμβούλους της διοίκησης. Οι σύμβουλοι της διοίκησης είναι σύμβουλοι του Διευθύνοντος Συμβούλου. Δεν είναι σύμβουλοι της Διεύθυνσης Έργων. Δεν έχει σημασία. Υπάρχει περίπτωση σε ένα meeting που γίνεται για προβλήματα που έχουν να κάνει με τη τηλεδιοίκηση να συμμετέχουν και οι σύμβουλοι της διοίκησης για να μεταφέρουν στη διοίκηση. Δηλαδή, σε ένα απλό Δήμο, οι σύμβουλοι της Δημάρχου, του Δημάρχου, συμμετέχουν στις διασκέψεις με τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε εσάς, δηλαδή, είναι δυνατόν τόσο εξειδικευμένα θέματα βαριάς πολιτικής συστάσεως να μην υπάρχει εκπρόσωπος της διοίκησης με τεχνικά χαρακτηριστικά που να συμμετέχει στις σκέψεις έτσι ώστε να μεταφέρει στη διοίκηση? Γι' αυτό είναι η σύμβουλη, γι' αυτό δεν είναι?
Θυμάμαι κάποια εποχή που είχαμε κάποια τεχνικά θέματα. Ναι. Επειδή έχει πολλά κενά ο μάρτυρας, κυρία Πρόεδρε, να μετρηθεί και ανάλογα ο χρόνος, έτσι. Γιατί μέχρι να θυμηθεί... Σας έβαλα 10 λεπτά γιατί εγώ εκ παραδρομής δεν σας έβαλα. Ξεκινήσατε στο 15 λεπτό. Θα ολοκληρώσετε τον χρόνο σας όπως και οι υπόλοιποι εισηγητές με μια μικρή αμοχή. Το... Ναι, αυτό, ναι, αυτό λέω. Ότι έχετε βάλτε, το 10 λεπτό. Μην το αναγκαστείτε και το βασικό. Δεν τον ολοκληρώσατε. Ναι. Γιατί με τις διακοπές που έχει ο μάρτυρας στη μνήμη θα φτάσουμε να μην απαντάει ποτέ. Για πέστε μου. Δεν είναι έτσι, κύριε βουλευτά. Απλά δεν το θυμάμαι. Δεν τον θυμάμαι. Ο κύριος Ξυφαράς ήταν σύμβουλος της Εργοσέ εκείνης της διοίκησης. Ο κύριος Ξυφαράς ήταν σύμβουλος του κυρίου Βίνη. Ο οποίος τι ήταν, ο κύριος Βίνη, είπαμε. Ο διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Άρα ο κύριος Ξυφαράς μπει πια διαδικασία με μία σύμβαση που είχε, την οποία υπέγραψε στις 17 του 2020, δηλαδή την υπέγραψε ο προηγούμενος μάρτυρας ο κύριος Ακριτίδης, ο οποίος ήταν διορισμένος από τον κύριο Καραμαλή, προτινόμενος και διορισμένος. Μετά ο κύριος Βίνης, ο οποίος και αυτός ήταν διορισμένος από τον κύριο Καραμαλή. Εσείς ήσασταν ο υπεύθυνος των έργων για την τηλεδιαχείριση, την τηλεδιακίνηση και όλα αυτά τα ασφαλή μέτρα που πληρώθηκαν μόνο για την ασφάλεια των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, που για εσάς δεν ήταν απαραίτητα αυτά. Και ήταν και ο κύριος Ξυφαράς σύμβουλος με τη σύμβαση για ένα χρόνο. Άρα συνεργαστήκατε και με τον κύριο Ξυφαρά, έτσι, σαν σύμβουλος, σε κάποιο meeting, θα πέναγε απ' έξω. Δεν γίναμε, πέναγε. Σας είπα και πάλι. Με τον κύριο Βίνη, ο οποίος ήταν διορισμένος από τον κύριο Καραμαλή, και ο κύριος Ξυφαράς ήταν διορισμένος από τον κύριο. Το 20 ήταν ο Διανέλης. Πώς τον είπαμε, ο κύριος Διανέλης ήταν το 20. Ο κύριος Διανέλης ήταν από το 2017, αν θυμάμαι. Μέχρι το 20. Μέχρι και το 19. Άρα ήταν επιλογή του κυρίου Βίνη, ο κύριος Ξυφαράς, επομένως σαν σύμβουλος, ήταν επιλογή του κυρίου Βίνη, σαν στέλεχος της διοίκησης. Εσείς τα προβλήματα τα μεταφέρατε στο σύμβουλο και στον κύριο Βίνη. Ο κύριος Βίνης ήταν επιλογή του κυρίου Καραμαλή και ο κύριος Ξυφαράς μετά από ένα χρόνο ως σύμβουλος έγινε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Υπάρχει περίπτωση κάποιος... Εσείς, γιατί οι νοήμονες δεν ξέρω τι γνώμη θα έχουν, να πιστεύετε ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, εσείς ως υπεύθυνο έργο για τις συμβάσεις αυτές που θεωρούσατε ότι για την ασφάλεια δεν ήταν απαραίτητες. Ο κύριος Βίνης, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα, κύριε βουλευτά. Αυτό είπατε. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Για ξαναπέστε τι είπατε για να καταγραφεί. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Για πέστε μη πώς σας αδικώ. Με αδικείτε και βέβαια. Ναι, όχι, γι' αυτό σας δίνω τη δυνατότητα να τοποθετηθώ εγώ, αν έκανα λάθος. Κύριε βουλευτά, έχω απαντήσει αρκετές φορές αυτές τις ώρες που με... Κοιτάξτε, είπατε εσείς ότι εμείς σαν σε αυτή την πυραμίδα, δεν είναι πυραμίδα, πυραμίδα είναι όσον αφορά την ενημέρωση. Γιατί τελικά, κύριο πρόσωπο, είσαστε εσείς ως υπεύθυνος των έργων, ήταν ο κύριος Ξυφαράς ο σύμβουλος του κυρίου Βίνη, που ήταν επιλογή ο κύριος Ξυφαράς του κυρίου Βίνη. Ο κύριος Βίνης ήταν επιλογή του κυρίου Καραμαλή και ο κύριος Καραμαλής δεν ήξερε τίποτα για τις προβληματικές αυτές διαδικασίες συμβάσεις. Εσείς σε πόσες σκέψεις, πέστε μας, είχατε κάνει μαζί με τον κύριο Ξυφαρά, που συμμετείχε ο κύριος Ξυφαράς με τον κύριο Βίνη? Δεν το θυμάμαι, κύριε. Δεν θυμάστε τον αριθμό. Ωραία, εντάξει. Επομένως, εγώ θέλω να καταθέσω εδώ ότι υπήρχε άμεση γνώση της διοίκησης όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή για όλα τα προβλήματα των συμβάσεων, γιατί αυτός που επιλεγόταν ως σύμβουλος μετά γινόταν προϊστάμενος του υφισταμένου του. Αυτά τα τριγωνικά συστήματα διαπλοκής δείχνουν ακριβώς ότι υπήρχε απόλυτη γνώση όλων των θεμάτων όσον αφορά τη συμβάσεως των συμβάσεων που ήταν απόλυτα αναγκαίες για την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εσείς πιστεύετε, κύριε Μάρτης, ότι δεν είχαν γνώση αυτά τα πρόσωπα? Νομίζω πως είχαν. Ωραία.
Πιστεύετε, είπατε προηγούμενα, ότι ήταν υποχρέωσή τους, όχι δική σας, να ενημερώνουν την πολιτική τους προστασία. Την πολιτική ηγεσία. Ηγεσία, ναι. Πολιτική προστασία λειτουργήσε μετά, έχετε δίκιο. Πολιτική τους ηγεσία ως πολιτική προστασία. Και μας λέτε ότι τα συστήματα αυτά, επειδή σας αδίκησα προηγούμενα, ήταν απαραίτητα για την ασφάλεια των πολιτών, των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών, και δεν ήταν μια δαπάνη η οποία γινόταν έτσι για να ωφεληθούν κάποιοι εργολάβοι. Ήταν μια αναγκαία δαπάνη. Ακριβώς. Άρα ήταν μια αναγκαία δαπάνη, προβληματική όμως όσον αφορά τη λειτουργία της, που το ξέραν όλοι εσείς γιατί το μεταφέρατε και εκείνοι γιατί το μεταφέραν όσοι ήταν υποχρεωμένοι στη διοίκησή τους. Διαφωνείτε σε αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω που θέλετε να καταλήξετε. Μα δεν χρειάζεται να καταλάβετε εσείς. Εσείς θα καταλάβετε εμένα που θέλω να καταλήξω. Από πότε οι μάρτυρες έχουν αυτό το δικαίωμα? Όχι, σας παρακαλώ, μα μου λέτε, δηλαδή απαντά με βάση την κατανόηση που θέλω να καταλήξω. Υπάρχει δυνατότητα ένας μάρτυρας να κρίνει τον εξεταστή του και να το επιτρέπετε εσείς, κυρία Πρόεδρε? Επιτρέπετε, μη με διακόπτετε, δεν ολοκλήρωσα. Έχω δικαίωμα να σας διακόψω. Έχω δικαίωμα να σας διακόψω. Λοιπόν, κάνατε τοποθέτηση, ενώ οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν κάνανε. Είπαμε να πάμε στη βάση των ερωτήσεων. Κάντε ερώτηση, σας παρακαλώ, και έχει το δικαίωμα να απαντήσει όπως θέλει ο μάρτυρας. Κρίνετε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ναι, προχωράω εγώ. Απλώς θέλω να κάνω καταρχήν ερωτήσεις. Και μου απαντάει ο μάρτυρας στην ερώτησή μου για να καταγραφεί ότι δεν καταλαβαίνω που το πάτε. Είναι δυνατόν ένας μάρτυρας να ερωτά τον εξεταστή του που έχω πρόθεση να το πάω? Άρα υπάρχουν ερωτήσεις που έχουν στεγαστεί. Κύριε Πρόεδρε, με διακόπτετε. Θα την τοποθετήσω όπως θέλω εγώ. Και ας φανεί και ας φανεί και ας κριθεί από αυτούς που μας παρακολουθούν. Εγώ επαναλαμβάνω και αξιολογώ και τον μάρτυρα. Είναι δικαίωμά μου ως εξεταστή να αξιολογώ τον μάρτυρα. Αξιολογήστε, αλλά σε 2,5 λεπτά θα σας αφαιρέσω τον. Ναι, θα μου τα αφαιρέσετε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω την απέτηση να μου επιτρέψετε να θέσω άλλα κύρια ερωτήματα. Κύριε Βρετέ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι σεβαστήκανε το 15 λεπτό σήμερα, το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Ισότητα και ισονομία τηρώ σήμερα απέναντι σε όλους. Λοιπόν, εντυπώσεις δεν θα δημιουργείτε εδώ, γιατί πάντοτε σας δίνουμε τον λόγο και παραπάνω από το νόμιμο που προβλέπει ο κανονισμός. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους, αν θέλετε, παράπονα εντός εισαγωγικών, δεν τα αντιλαμβάνομαι και δεν τα αποδέχομαι. Θέστε το ερώτημά σας, προχωρήστε, σας παρακαλώ. Θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος αν να καταλαβαίνατε. Είναι δυνατόν πριν τελειώσει ο χρόνος μου να παρεμβαίνετε και να με προειδοποιείτε ότι στο 15 λεπτό θα μου κλείσετε το μικρόφωνο? Αυτό δεν έχει γίνει ούτε στις πιο ολοκληρωτικές καταστάσεις. Μετά τα 15 λεπτά, μετά τα 15 λεπτά έχετε δικαίωμα να μου κόψετε το μικρόφωνο. Βρετέ, μέχρι τότε δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μου κάνετε προληπτική, προληπτική κριτική. Μπερδεύεστε, κύριε Βρετέ. Λείπατε. Σε μπερδεύτε με, σας παρακαλώ, για να καταλάβω. Σε μπερδεύτε με. Σε μπερδέψω, εννοείται. Λοιπόν, λείπατε για αρκετή ώρα από την αίθουσα. Επαναλάβατε, οι μισές ερωτήσεις και παραπάνω ήταν ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί ήδη από τους ηγητές. Κουράζετε όλους εμάς με αυτή σας τη στάση και την τακτική. Η δημοκρατία είναι κουραστική, κυρία Πρόεδρε. Αν δεν το ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, θα πάμε σε άλλα καθεστώτα που είναι light και καταπιεστικά. Η δημοκρατία είναι κουραστική για σας. Εσείς είστε κουραστικός, κύριε Βρετέ, ολοκληρώστε σας. Πηγαίνετε σε κρίσεις προσωπικές. Εσείς δεν εκπροσωπείτε τη δημοκρατία. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Δώστε μου τα 3 λεπτά των διακοπών. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και από ό,τι βλέπω, ενοχλητικά. Όλα έχουν όριο. Ναι. Όλα έχουν ένα όριο. Οι βουλευτές εκπροσωπούν τη δημοκρατία. Και προσέξτε τι λέτε. Ωραία. Αυτό ισχύει και για μένα, έτσι δεν είναι? Αυτό ισχύει και έτσι. Άρα μη μου στερείτε αυτό το δικαίωμα. Προληπτική. Εκμεταλλεύομαι το νόμιμο δικαίωμα. Κυρία Πρόεδρε. Την οδηγείτε σε ασυδοσία. Πολύ εκτεθειμένους σας βρίσκω και πολύ. Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ. Να μην συγχωρείτε. Κοιτάξτε. Σημαίνει ισονομία και όχι όταν ασυδοσία. Φτάνουμε. Ολοκληρώστε. Θα πάρετε τα 2 λεπτά και ολοκληρώστε. Προσέχω πάρα πολύ.
Λοιπόν, προκλητικές είναι οι συμπεριφορές του συνάδελφου. Δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να λέει τέτοιες κουβέντες. Ναι. Και εσείς ως Πρόεδρος στη Δημοκρατία εκπροσωπείτε. Μην δέχεστε αυτές τις φράσεις, σας παρακαλώ. Το ίδιο δικαίωμα έχω και εγώ. Επομένως, να μην διακόπτομαι προληπτικά, να μην μου γίνεται κανένας έλεγχος στον τρόπο που κάνω τις καταθέσεις. Κύριε Πρόεδρε, προκαλείτε με τις εκφράσεις σας. Τι να κάνουμε. Και προσβάλλετε. Αυτό είναι η δημοκρατία. Να δέχετε και τις προκλητικές προτάσεις. Παίρνετε τα δύο έτσι, σας λεπτά και δημοκρατία σε καλούπια δεν υπάρχει. Κάνετε μάθημα, όπως και εσείς σε μένα. Όπως και εσείς σε μένα. Ωραία. Κύριε Μάρτη, τρία λεπτά μου είπατε, θα τα εξαντλήσω. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά δεν κάνουμε παζάρια. Λοιπόν. Εσείς συνεργαστήκατε με τον κύριο Ξηφαρά, απλώς δεν ξέρετε πόσες φορές συνεργαστήκατε. Συνεργαστήκατε με τον κύριο Βίνη, που ξέρετε ότι ήταν σύμβουλος του κυρίου Βίνη της διοίκησης, άρα του διευθύνοντος συμβούλου. Και ήταν ορισμοί και ο ένας και ο άλλος του κυρίου Καραμαλή. Εσείς δεν είχατε καμία σχέση, γιατί είσαστε υπηρεσιακά παράγοντας. Και ως υπηρεσιακός παράγοντας για όλα τα προβλήματα των απαραίτητων αυτών συμβάσεων για την ασφάλεια των πολιτών, εσείς τα είχατε μεταφέρει διοικητικά στους δύο εκπροσώπους οι οποίοι ήταν της κυβέρνησης, γιατί είχαν προταθεί από τον κύριο Καραμαλή. Επομένως, έχετε κάνει το καθήκον σας στο ακέραιο, όπως ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας σας το επιβάλλει. Είναι έτσι? Ευχαριστώ. Κύριε Βρετέ, συγγνώμη τώρα, επειδή με ενημέρωσε η προϊσταμένη, εγώ δεν το αντιλήφθη πάνω σε όλη τη φασαρία. Μιλήσατε για ολοκληρωτικά καθεστώτα και τρίτο ΡΑΙΧ. Ή θα ανακαλέσετε τώρα πάρα αυτά, παρακαλώ, να διαγραφεί, ανακαλέστε. Μόλις δείτε τα πρακτικά. Όχι. Γιατί τρίτο ΡΑΙΧ. Επαναλάβετε τι είπατε. Θα διαβάσετε τα πρακτικά. Όχι, θέλω να διαβαστούν τα πρακτικά και τότε. Και τότε θα ανακαλέσετε. Αν χρειαστεί. Λοιπόν, αν χρειαστεί. Όχι, θα ανακαλέσω. Παρακαλώ πολύ, δώστε μου τα πρακτικά τώρα. Όχι, θα ανακαλέσω. Θα διαβάσω τα πρακτικά και θα δω αν έχω πέσει σε σφάλμα. Εσείς δεν γνωρίζετε, κύριε Βρετέ, τι είπατε. Κυρία Πρόεδρε, επειδή υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Και το έχω πει και στον κύριο Μαρκόπουλο. Το έχω πει και στον κύριο Μαρκόπουλο. Ναι, ότι. Ότι εγώ διαβάζω και βλέπω τα από βιντεοσκοπημένα. Δεν θυμόσαστε αυτά. Άλλο λέω. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε. Ναι, θα μου επιτρέψετε. Τι είναι ο κύριος Ιχητή. Είναι συνάδελφος βουλευτής. Ναι, αλλά έχει το δικαίωμα να μιλάει πάνω μου. Ναι, μισό λεπτάκι. Να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε. Έχω ζητήσει κάτι. Ναι, τι ζητήσατε. Και εγώ ζήτησα κάτι. Σας απάντησα. Λοιπόν, θα μου δώσετε τα απομαγνητοφωνημένα. Ναι, φέρτε τα, σας παρακαλώ. Τα απομαγνητοφωνημένα και όπου λέω για τρίτο Ράιχ, θα ανακαλέσω. Θα το ανακαλέσετε. Όπου λέω, αλλά να το δω, έτσι. Να το δω ότι το είπα. Ναι, αν δεν το θυμόσαστε. Όχι, να το δω, γιατί να καταθέσω ένα αίτημα και σε εσάς. Ναι. Που έχω καταθέσει τον κύριο Μαρκόπουλο. Έχω παρατηρήσει συστηματικά ότι το collaboration που μας δίνει τα μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα της παρουσίας του κάθε βουλευτή, συστηματικά στις τελευταίες 5-6 συνεδριάσεις της εξεταστικής, δεν έρχεται ολοκληρωμένο σε μένα. Το λέω και στο μικρόφωνο. Θέλω, σας παρακαλώ. Δεν είναι η γραμματεία υπεύθυνη γι' αυτό. Όχι, το καταθέτω. Δεν είπα ότι είναι η γραμματεία. Το καταθέτω για να καταγραφείς τα πρακτικά. Ωραία. Οπότε η γραμματεία θα το πάει το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία, έτσι ώστε να έρχονται τα βιντεοσκοπημένα που αφορούν εμένα. Εντάξει, κύριε ακέραια, μην αλλάζουμε θέμα. Μην αλλάζουμε όμως θέμα. Ναι. Κυρία Πρόεδρε. Τι δουλειά έχει αυτό να βλέπει τα πρακτικά ή να βλέπει το βίντεο? Δεν για να... Εδώ είναι. Μισό λεπτό. Όταν οι εκφράσεις αυτές για ολοκληρωτικά καθεστώτα και όλα αυτά που λέει, λοιπόν, πρέπει να ανακαλέσει και να μην λέει ότι θέλει να δει το βίντεο ή να κάνει παράπονα ότι είναι καθυστερημένο το βίντεο. Ναι. Είναι απαράδεκτα. Και δεν πρέπει να δέχεστε, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. Δεν πρέπει να δέχεστε. Μισό λεπτό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Δεν μπορεί λοιπόν, και μας βλέπει ο κόσμος, να δέχεστε, κυρία Πρόεδρε, να σας λέει ότι δεν εκφράζετε τη δημοκρατία. Εδώ εκφράζουμε τη δημοκρατία. Έτσι, και νομίζω πρέπει να είστε ξεκάθαροι και να το καταδικάσετε αυτό. Κύριε Ανδριανέ, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτάκι. Καταρχήν, κύριε
κύριε Ανδριανέ, με αδικείτε διότι απάντησα δέοντος. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, είπα προσωπικά ότι δεν άκουσα τη συγκεκριμένη έκφραση λόγω της οχλαγωγίας. Ζήτησα από τη γραμματεία να φέρει πριν τη λήξη της συνεδρίασης τα πρακτικά, να δούμε την ακριβή δήλωση που έκανε ο κύριος Βρετός και εφόσον και αν και εννοείται ότι εγώ δεν αμφισβητώ, αλλά να το δούμε γραμμένο, θα ανακαλέσει πάρα αυτά. Ναι, αυτό. Συντάσσομαι με το έτοιμά σας, κυρία Πρόεδρε. Κύριος γραμματέας, ή δεν ξέρει τι λέει. Ή δεν θυμάται ή δεν ξέρει τι λέει. Ανοίγει το στόμα και δεν ξέρει τι λέει. Προφανώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Μπαρτζόκα. Κύριε Βρετέ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού σας παρακαλώ. Επί προσωπικού. Όχι, επί προσωπικού. Όταν ένα συνάδελφο προσβλητικά λέει ότι δεν καταλαβαίνω ή δεν ξέρω, να ανακαλέσει πρώτα, γιατί και καταλαβαίνω και ξέρω. Λοιπόν, απλώς δεν εμπιστεύομαι πραγματικά, δεν εμπιστεύομαι πραγματικά, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται από κάποιους ανθρώπους, από την κυβερνητικά στελέχη. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση, κύριε Βρετέ, με αυτό το οποίο έχει. Δεν έχει και μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, προχωρούσε η διαδικασία από το πρωί πάρα πολύ ορθολογικά και ήρεμα και κάθε φορά εσείς δημιουργείτε ένταση στην αίθουσα. Λοιπόν, και σοου, τελείωσε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, προχωράμε στην κυρία Καραγεωργοπούλου, η οποία περιμένει με υπομονή. Δεν θα φύγετε από την αίθουσα μέχρι να έρθουν τα πρακτικά, κύριε Βρετέ. Το λόγο, κυρία Καραγεωργοπούλου, συγγνώμη, έχει ο κύριος Μπαρτζιώκας. Ναι, κύριε Μπαρτζιώκα, έχετε το λόγο για ένα λεπτό, μισό λεπτά. Ναι, πριν πάρει το λόγο ο κύριος Μπαρτζιώκας, ζήτησε ένα τρίλεπτο διάλειμμα ο μάρτυρας. Ναι. Σας φτάνουν 3 λεπτά, 5 λεπτά. Ναι, οκ. Okay. Καταρχάς, εκτιμώ και αυτό αφορά όλους και όχι μόνο σας, κύριε Βρετέ. Δεν είναι σοβαρό να λέμε ότι θα πρέπει να ανακαλέσουμε τα πρακτικά ή το βίντεο για να γνωρίζει ο καθένας από εμάς τι έχει πει. Προφανώς αυτά τα οποία εκφράζει ο καθένας, συνειδητά τα εκφράζει. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η άποψή μου είναι αυτή και αφορά όλους μας, όχι μόνο εσάς. Δεν θα κρίνω δηλαδή τα απαράδεκτα ή όχι αυτό που είπατε. Θα πρέπει λοιπόν ή να ανακαλέσετε ή διαφορετικά είστε υπεύθυνος για αυτά που τα οποία είπατε. Δεν είναι σοβαρό να μιλάμε. Ένα λεπτό. Δεν είναι σοβαρό να λέμε ότι δεν γνωρίζουμε τι λέμε και να θέλουμε να τρέξουμε μετά από μια μέρα ή μετά από μισή ώρα στα πρακτικά ή στο βίντεο. Μου επιτρέπετε. Είναι σοβαρό όταν κάποιος έχει κάνει ένα σφάλμα να ανακαλεί. Αλλά να είναι βέβαιος ότι έχει κάνει σφάλμα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι έχω κάνει. Αλλά δέχομαι το αίτημα της Προέδρου να ακούσει και να διαβάσει αυτά που είπα εγώ και τότε πολύ εύκολα και με καθαρό τρόπο συντάσσομαι με το αίτημά της. Τώρα, περί σοβαρότητας και μη σοβαρότητας, δεν το επιτρέπει το αίτημα της συνεδρίασης. Αυτό είναι κατανοητό. Έχουμε ζητήσει τα πρακτικά. Σε λίγο θα τα έχουμε. Κύριε Λαζαρίδη, για ένα λεπτό. Ναι, κυρία Πρόεδρε, κοιτάξτε, αυτή η ιστορία με τον κύριο Βρετό πρέπει κάπου να τελειώσει. Κάθε φορά αμφισβητεί τη δημοκρατικότητα των βουλευτών. Αυτό είναι πρόκληση απέναντι στη δημοκρατία. Επίσης, κυρία Πρόεδρε, εφόσον επιβεβαιωθεί, αντιλαμβάνομαι ότι θα επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του, θα πρέπει να ζητήσει το Προεδρείο την παραπομπή του κυρίου Βρετού στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για να μάθουμε όλοι μας πώς συμπεριφερόμαστε και πώς μιλάμε. Και κανονικά πρέπει να ζητηθεί και από το κόμμα του, εφόσον τα έχει πει όπως τα έχει πει, να μην είναι ξανά μέλος εξεταστικής μας επιτροπής. Κύριε Λαζαρίδη, θα δώσουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα στον κύριο Βρετό να δει τα πρακτικά και εφόσον διαπιστωθεί ότι έσφαλε και ανακαλέσει, προσωπικά θα κλείσω την υπόθεση εκεί. Λοιπόν, μόλις έρθει ο μάρτυρας, θα προχωρήσουμε στη διαδικασία. Ναι, εάν ξαναεπαναληφθεί άλλη φορά, τότε το λόγο θα έχουν τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ελάτε, κύριε Βρετό. Όχι, κάθε φορά όσο ασχολούνται μαζί μου, όταν έρχονται οι συνάδελφοι και κάνουν υποδείξεις στο έργο σας, τότε θα έχω και εγώ το δικαίωμα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που διέπει τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών. Δεν το χειροτερεύω καθόλου. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει την κρίση. Ναι, αλλά όχι και να λέει την άποψή του. Έτσι κι εγώ έχω δικαίωμα. Έτσι κι εγώ έχω δικαίωμα, αν δεν με διακόπτετε εσείς. Το
Προεδρείο έχει το δικαίωμα να ακούει και αν θέλετε την δυνατότητα και, και τη θέληση προπαντός να ακούει όλους τους συναδέλφους με σεβασμό όπως και τους μάρτυρες και όταν νιώθει ότι θίγεται το ίδιο ο μάρτυρας ή οι συνάδελφοι σε όποια παράταξη και αν αυτοί βρίσκονται να τους προστατεύει και όσοι συνάδελφοι υποκύπτουν σε λάθη και ανακαλούνται. Θεωρώ ότι μέχρι εκεί, εάν ξαναεπανεληφθεί αυτό όμως, κύριε Βρετέ, θα βρεθείτε υπόλογος. Λοιπόν, σταματάμε για λίγο να δώσουμε τη δυνατότητα στο μάρτυρα να ηρεμήσει το σώμα και να συνεχίσουμε με την κυρία Καραγεωργοπούλου, η οποία περιμένει με υπομονή. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά για το collaboration που τέθηκε από τον κύριο Βρετό και δεν ξέρω αν και κάποιος άλλος συνάδελφος έχει κάποιο πρόβλημα, έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, οπότε θα ελέγξουν όλα τα αποσπάσματα κτλ. Λοιπόν, κυρία Καραγεωργοπούλου, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Κύριε Μάρτυρα, είστε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Όχι. Πώς διοριστήκατε και πότε? Σας είπα, προσλήθηκα στην Εργοσέ 17 Τετάρτου του 2001, μετά από προκήρυξη που έβγαλε η εταιρεία. Κατέθεσα το βιογραφικό μου, πέρασα από συνέντευξη, έτσι ήταν τότε, και προσελήφθη στην Εργοσέ. Άρα έχετε λάβει γνώση πάρα πολλών περιστατικών ατυχημάτων και έργων που έχουν εκτελεστεί για περισσότερους λόγους. Ατυχημάτων γνώση, όχι. Κοιτάξτε να δείτε, η διάρθρωση της Εργοσέ ήταν τέτοια ώστε, θα σας μιλήσω προσωπικά για μένα, από τον καιρό που προσλήθηκα στην Εργοσέ μέχρι το 2007 που ορίστηκα επιβλέπων, ήμουνα σε εργοτάξια επιτόπου των έργων. Το 2007 που ορίστηκα επιβλέπων, η πρώτη μου σύμβαση που εκτέλεσα ήταν η μεγάλη γέφυρα στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο Κόμμα. Το 2008 που τελείωσα ανέβηκα στο Δομοκό και επέβλεψα το έργο της νέας διπλής αεροδρομικής γραμμής από τον Άγιο Στέφανο μέχρι το Δομοκό, μέχρι το 2012-2013. Η ενασχόλησή μου με το γραφείο της εταιρείας δεν ήταν συνεχής. Άρχισε να γίνεται συνεχής από το 2016 και μετά, όταν έγινε προϊστάμενος τμήματος 1, Αττικής δηλαδή. Αν σας ικανοποιεί αυτή η απάντηση. Πήγατε ποτέ στον τόπο του εγκλήματος και πότε? Εννοείται στον τόπο του δυστυχήματος, στα Τέμπη. Όχι, δεν έχω πάει. Το εργοτάξιο που δημιουργήθηκε εκεί μετά, όσο μάζες από πράγματα, από σίδερα, από βαγόνια, το είδατε? Μόνο από φωτογραφίες. Άρα δεν γνωρίζετε ποιος έδωσε την εντολή στον κύριο Αγοραστό και στον Όχι. κύριο Τριαντόπουλο να τσιμεντώσει τον χώρο αυτό? Όχι, έχετε κάποια πληροφόρηση? Δεν το γνωρίζω, κυρία μου. Όχι, κυρία Βουλευτής. Στο διάστημα που εργάζεστε για την Εργοσέ, έχετε λάβει γνώση ύπαρξης μέσων παρακολούθησης από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τη Λάρισα? Στους σταθμούς των τρένων υπάρχουν κάμερες? Θα μπορούσε να υπάρχει καταγραφικό υλικό της κίνησης της εμπορικής αμαξοστοιχίας, για την οποία υπάρχει ένα θολό τοπίο σε σχέση με το πότε κινήθηκε, πότε μπορεί κανείς να περίμενε ότι θα φτάσει, πότε ακριβώς έκανε στάσεις ενδιαμέσως μέχρι να φτάσει εκεί που συνέβη η σύγκρουση? Κυρία Βουλευτής, πραγματικά δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Αν και είστε τόσα χρόνια στην Εργοσέ και σε εργοτάξια, δεν γνωρίζετε το θέμα συστημάτων παρακολούθησης? Όχι, δεν το γνωρίζω το θέμα. Ακούστε, εμείς είμαστε εντεταλμένοι ως προς την επίβλεψη και διαχείριση των έργων.
η κυκλοφορία είναι καθαρά θέμα διαχειριστή υποδομής. Δεν είμαι υποχρεωμένος. Δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με την κυκλοφορία που διενεργεί ο ΟΣΕ. Γνωρίζατε ωστόσο από τη θέση που κατήχατε για τόσο πολλά χρόνια στην κλειστή οικογένεια του ΟΣΕ, που τα προβλήματά του δεν ήταν αμιγώς οικονομικά και τα ελλείμματά του ήταν πρώτα πολιτικά και μετά οικονομικά. Γνωρίζατε για τα κυκλώματα που έκαναν την επιδρομή στις γραμμές των τρένων, έκλεβαν το χαλκό. Βανδαλισμοί, ναι, αυτά τα γνωρίζουμε γιατί γινόμαστε κοινωνοί και εμείς. Καταρχήν στα έργα μας, τη θεωρία Δομοκό, να σας πω, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου κλάπηκε χαλκός 2-3 φορές. Βανδαλίστηκε ηλεκτροκίνητη γραμμή. Αυτά τα γνωρίζω, ναι, αλλά περισσότερα για τον ΟΣΕ, όχι. Τι θα μπορούσα να σας πω για τον ΟΣΕ. Ρωτάω για τα κυκλώματα. Όχι, δεν τα γνωρίζω. Γιατί μέσα στη λογική των κυκλωμάτων που κάποιοι από τους εγκληματίες έφτασαν στη δικαιοσύνη και κρίθηκαν ως ένοχοι για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, έδειξαν και το δρόμο για το τι συμβαίνει με όλο αυτό το κύκλωμα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι πάρα πολλά τα αφεντικά των χιτηρίων, για παράδειγμα, και δεν μπορεί να μην είναι γνωστό στην οικογένεια του ΟΣΕ τι συμβαίνει με τα χιτήρια, όπως επίσης δεν μπορεί να είναι άγνωστο εάν υπάρχουν αφεντικά που κινούν παράνομα ξυλόλιο ή άλλου είδους ουσίες με τις οποίες νοθεύονται τα καύσιμα. Δεν μπορεί να είναι πολλά τα αφεντικά των καζανιών. Κάτι συμβαίνει εδώ. Και σε μια κλειστή κοινωνία όπου υπάρχουν διάσπαρτα εργοτάξια, αν μη τι άλλο, είναι ένα κοινό μυστικό ότι εδώ παρανομεί ο τάδε συνεργάζεται με εκπροσώπους κυκλωμάτων και κάπου φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν παράνομα φορτία στα τρένα, γιατί όταν συμβαίνει μια σύγκρουση και δημιουργείται ένα τεράστιο μανιτάρι φωτιάς και το πύρινο μέτωπο κατακαίει και προκαλεί το ολοκαύτωμα των ανθρώπων που κάηκαν και εξαϊλώθηκαν, των παιδιών, καταλαβαίνετε ότι κάποιος έχει επιτρέψει ένα παράνομο φορτίο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό διαφορετικά και δεν έχει εξηγηθεί και διαφορετικά και από τους πραγματογνώμονες που έκαναν μία έρευνα στο σημείο. Δεν έχετε λοιπόν να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Όχι, δεν έχω, κυρία μου, δεν έχω. Πάμε λοιπόν στην εργοσέ. Και αν θέλετε απαντάτε, γιατί είστε κατηγορούμενος, όπως μας είπατε, για τη Σύμβαση 717 που αφορά στην ανάταξη της σηματοδότησης Αθήνας Προμαχώνα και μπορεί να θέλετε να μην απαντήσετε, θα το σεβαστώ απόλυτα. Πώς συνέβη και αποφασίστηκε με εισήγηση της εργοσέ να δοθεί αποζημίωση στον ανάδοχο που ανέλαβε την σύμβαση αυτή για θετικές ζημιές? Με τίνος την άποψη έγινε τέτοιου είδους εισήγηση από την εργοσέ στον αρμόδιο υπουργό? Θα προτιμήσω να μην το συζητήσω. Στο τμήμα Ινόητη Θωρέα είχε αποξηλωθεί ένας εξοπλισμός που είχε πληρωθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια και παραβίαζε τα αναγραφόμενα στη σύμβαση. Αυτό ήταν σε γνώση της εργοσέ, ότι είχε αποξηλωθεί ένας εξοπλισμός ο οποίος ήταν ωστόσο λειτουργικός? Και αυτό αφορά τη σύμβαση 717. Παρόλα αυτά θα σας πω ότι για τον εν λόγω αυτόν εξοπλισμό συντάχθηκε αρνητικός λογαριασμός για την κοινοπραξία και εισπράχθηκαν αυτά τα λεφτά από την εργοσέ. Να, αυτό είναι μια πληροφορία καλή, θεωρώ.
Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις που είχα υπόψη μου για σας έχουν απαντηθεί, οπότε δεν θα σας κουράσω περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καραγιωργοπούλου, σας ευχαριστούμε και εμείς για ακόμη μια φορά για την ανατήρηση του ωραρίου, του χρόνου. Κύριε Φλόρε, έχετε το λόγο για 15 λεπτά, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Τσουσορέ. Καλησπέρα σας. Θέλω λίγο να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί δεν νοείται να λέμε και σήμερα, εν έτη 2023, ότι διαρκώς φταίει μόνο το ανθρώπινο λάθος. Σας ακούω τόσες ώρες με πολύ μεγάλη προσοχή και μου έχουν δημιουργηθεί πραγματικά τεράστιες απορίες και για το πώς λειτουργεί ο ΕΡΓΟΣΕ και για την συνεργασία ΕΡΓΟΣΕ με ΟΣΕ, αλλά και για το πώς εκτελούνται κάποια πράγματα και πώς δυστυχώς μου βγαίνουν δηλαδή κάποια συμπεράσματα για το πώς φτάσαμε στο τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Είστε τοπογράφος? Είμαι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός, μάλιστα. Πριν αναλάβετε τη θέση που έχετε αυτή τη στιγμή στον ΕΡΓΟΣΕ, ήσασταν, ας πούμε, τεχνικός στο πεδίο? Ήμουνα επιβλέπων μηχανικός σε συμβάσεις κατασκευής της εταιρείας. Εκτελούσατε εργασίες? Τι εννοώ, επέβλεπα εργασίες. Πριν από αυτό? Αυτό ήταν μια θέση πριν αναλάβετε ως διευθυντής έργων. Έτσι ξεκίνησε το 2001. Η ΕΡΓΟΣΕ δεν εκτελεί εργασίες. Η ΕΡΓΟΣΕ επιβλέπει εργασίες. Επιβλέπετε εργασίες. Πολύ ωραία. Εσείς επιβλέπετε εργασίες, τις δίνετε στους ανάδοχους. Ναι, μέσα από δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς. Πολύ ωραία. Όταν κάνετε έναν διαγωνισμό, έχει γίνει πρόβλεψη μάλλον πρωτοκόλλων για βλάβες? Αυτό το προβλέπει κείμενη νομοθεσία. Όταν συμβαίνουν βλάβες στα έργα, ενεργοποιείται επιτροπή που προβλέπει ο αντίστοιχα για παλιές συμβάσεις ο 3669 του 2008, για καινούργιο 4412 του 2016, συγκροτείται η αρμόδια επιτροπή και ελέγχει από τι προήλθε η βλάβη, ποιος ευθύνεται, τρόπο αποκατάστασης και τα λοιπά. Σε ποιαν υπάγεται αυτή η επιτροπή? Η επιτροπή, η έγκριση μάλλον του πρωτοκόλλου... Εγώ ρώτησα σε ποιον υπάγεται αυτή η επιτροπή που μας αναφέρεται. Αυτό είναι πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου. Σε ποιον υπάγεται? Σας είπα, πράξη Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου. Τι σημαίνει σε ποιον υπάγεται? Σημαίνει πολύ απλά σε ποιον υπάγεται. Στον ΕΡΓΟΣΕ, στον ΟΣΕ, στο Υπουργείο, πού? Αυτό εννοείται. Δεν ήταν παράλογο το ερώτημά μου. Είναι της εταιρείας. Ποιας εταιρείας? Αυτός που επιβλέπει το έργο. Ποιος? Η ΕΡΓΟΣΕ. Είναι τόσο δύσκολο να το πείτε από την αρχή? Δεν κατάλαβα. Όταν είπατε σε ποιον υπάγεται, νόμιζα σε ποιον υπάγεται από φυσικό πρόσωπο. Αυτό κατάλαβα. Όχι. Εταιρείας. Όταν γίνεται μια βλάβη, υπάρχει κάποιο βλαβοληπτικό που υπάγεται σε εκείνη και σε αυτή την επιτροπή που μας είπατε ουσιαστικά? Κάπως έτσι δεν λειτουργεί? Θα σας πω. Και θα σας πω και τι και πώς γίνεται. Λαβολεπτικό σύστημα εννοώ. Άλλο θέλετε να πείτε, άλλο εννοείτε. Γνωρίζω ότι τα έργα που έχει πάρει ο ΣΕ και τα χρησιμοποιεί, που ωστόσο δεν έχει συντελεστεί οριστική παραλαβή, και ειδικά αυτά τα εξειδικευμένα έργα σηματοδότησης, ηλεκτροκίνησης ή ταμείου εγκαταστάσεων, υπάρχει ένα βλαβοληπτικό κέντρο στον ΟΣΕ. Στον οποίο καταγράφουν, πηγαίνουν όλες αυτές οι βλάβες. Και μας τις αποστέλνει ο ΟΣΕ μέσα εγωικά στους αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα, για να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να γίνει τάχιστα η διαδικασία που εφαρμόζεται από τον νόμο. Υπάρχει και κάποιο SLA σε αυτά? Ορίστε. Υπάρχει και κάποιο SLA σε αυτά? Προβλέπει χρόνο αποκατάστασης και οτιδήποτε? Κοιτάξτε να δείτε, αν οι βλάβες αυτές επηρεάζουν την ασφάλεια και την κυκλοφορία, δίνεται άμεσα εντολή στον ανάδοχο. Αυτός που είναι υπεύθυνος για να συντηρεί το έργο.
Ακριβώς. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί. Πάμε λίγο στο 2019. Μας είπατε ότι η βλάβη ουσιαστικά και η φωτιά στο κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, στη θέση Ζάχαρη. Μάλιστα. Ήτανε οι καμένες μπαταρίες και η κεραμοσκεπή. Από ό,τι γνωρίζω ήτανε η κεραμοσκεπή, καμένες μπαταρίες και ο πίνακας τροφοδοσίας και είχαν πέσει από τα νερά, επειδή πήγε η πυροσβεστική να σβήσει τη φωτιά, είχαν πέσει νερά στις κάρτες που απαρτίζεται στο σύστημα. Άρα υπήρχαν και βραχυκυκλώματα και θέλαν κάποια υλικά αντικατάσταση, κάποια εξαρτήματα. Ακριβώς. Αυτό, όπως μάθαμε, μετά το δυστύχημα των Τεμπών, το μοιραίο αυτό δυστύχημα, είχε ένα κόστος 200.000 ευρώ για αποκατάσταση. Από το 2019 μέχρι και το 2023, 28 Φλεβάρι, αυτά τα χρήματα δεν υπήρχαν διαθέσιμα. Ποιανού ευθύνη ήταν για να αποκατασταθεί η βλάβη? Η βλάβη για να αποκατασταθεί και να το φέρει στην προτέρα κατάσταση για να μπει η 717 να το ανατάξει ήταν το ΟΣΕ, του διαχειριστή. Το κέντρο διαχείρισης πότε παραδόθηκε? Τι εννοείται κέντρο διαχείρισης? Το κέντρο τηλεδιοίκησης, συγγνώμη, στη Λάρισα. Το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Στη θέση Ζάχαρη. Στη θέση Ζάχαρη, αυτό που πήρε φωτιά. Καταρχήν, η Ζάχαρη δεν έχει κέντρο τηλεδιοίκησης. Η Ζάχαρη έχει τοπικό πίνακα σηματοδότησης, από ό,τι γνωρίζω. Πότε μας παραδόθηκε για να ξεκινήσουμε εργασίες? Πότε παραδόθηκε προς λειτουργία? Παραδόθηκε προς λειτουργία για να εκτελέσει εργασίες η Σύμβαση 717 ή πότε παραδόθηκε με τη Σύμβαση 717? Από όσο γνωρίζω, πριν πάρει φωτιά ήταν ένας άνθρωπος μέσα και το λειτουργούσε. Ναι. Ή το επέβλεπε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν ξέρω τι ενέργειες έκανε. Θα το πάμε με αυτή τη λογική. Δεν γνωρίζω. Λειτουργούσε όμως. Ήταν κάποιος άνθρωπος μέσα. Που σημαίνει ότι για να μπει ένας άνθρωπος μέσα είναι έτοιμο. Και το έχουν παραδώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ποια ήταν αυτή η ημερομηνία που παραδόθηκε και μπήκε αυτός ο άνθρωπος μέσα και του είπατε δουλεύεις? Δεν μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σας. Πότε παραδόθηκε μετά την ανάταξη της 717 ή πότε παραδόθηκε? Ήταν πολύ ξεκάθαρη η ερώτησή μου. Δεν την καταλαβαίνω, κύριε. Γιατί το περιπλέκεται με την 717? Ορίστε. Γιατί το περιπλέκεται με την 717? Με τι να το περιπλέξω? Με τίποτα. Σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Παραδίδεται ένα κέντρο που έχει μέσα κάποιους υπολογιστές, ένα πίνακα που βλέπει ό,τι βλέπει. Γιατί λειψά τα έβλεπε. Δεν λειτουργούσε. Η πόλη λειτουργούσε. Και είναι ένας άνθρωπος μέσα. Και τα λειτουργεί αυτά, τα επιβλέπει. Πότε μπήκε αυτός ο άνθρωπος μέσα? Και άρα πότε τέθηκε σε λειτουργία και ήταν παραδοτέο από την ανάδοχο εταιρεία το κτίριο αυτό μαζί με τις εγκαταστάσεις προς λειτουργία? Είναι πολύ απλό. Δεν το γνωρίζω, κύριε Βουλευτή. Δεν το γνωρίζετε? Δεν το γνωρίζω, όχι. Ήταν εντός της τριετίας που έπρεπε ο ανάδοχος να το συντηρεί? Όταν πήρε φωτιά? Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Γιατί δεν είναι σωστό? Γιατί δεν είναι σωστό ο ανάδοχος? Ο ανάδοχος δεν είχε μπει μέσα για να κάνει εργασίες. Ποιος έκανε τα έργα, κύριε? Πώς θα το συντηρούσε? Ποιος έκανε τα έργα? Δεν μας το είχε παραδώσει ο ΟΣΕ ακόμα για να μπούμε μέσα να κάνουμε την ανάταξη της σηματοδότησης. Άρα σε ποιανού την ευθύνη ήτανε? Και φυσικά στο ΟΣΕ. Πάλι στο ΟΣΕ? Δεν σας το είχε παραδώσει ο ΟΣΕ, αλλά ήταν πάλι στον ΟΣΕ? Πότε, πια, σας ρωτάω, ποια ημερομηνία? Όταν πήρε φωτιά τον Ιούλιο του 19. Όταν πήρε φωτιά τον Ιούλιο του 19 ήταν στην δικαιοδοσία του ΟΣΕ. Εμείς δεν είχαμε μπει ακόμα για να ανατάξουμε την σηματοδότηση του εμπορικού. Ποιος το έφτιαξε αυτό το κτίριο? Ο ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ το έφτιαξε. Μέσω ποιας διαδικασίας? Δεν την γνωρίζω, κύριε. Δεν την γνωρίζετε. Εγώ σας ρωτάω από πριν πότε παραδόθηκε αυτό το κτίριο. Τώρα μου λέτε ότι ήταν του ΟΣΕ και δεν γνωρίζετε τίποτα. Όταν γίνεται μια βλάβη στο κέντρο, στο δίκτυο, συγγνώμη, σε όλο το δίκτυο, το σιδηροδρομικό, γυρνάμε πίσω σε αυτό το βλαβοληπτικό σύστημα. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ ΕργοΣΕ και ΟΣΕ μέσω βλαβοληπτικού συστήματος? Υπάρχει.
Τι έργα σας δίνει μόνο για συντήρηση ο ΟΣΕ? Τι? Τι έργα σας δίνει για συντήρηση ο ΟΣΕ? Αλλά θέλω να σταθούμε μόνο στο θέμα συντήρησης. Εμείς δεν παίρνουμε έργα συντήρησης. Δεν κάνουμε συντήρηση. Η ΕΡΓΟΣΕ δεν επιβλέπει έργα συντήρησης. Δεν τα δίνετε συντήρησης... μέσω εσάς, δεν πάνε σε αναδόχους? Τα έργα συντήρησης όχι. Τα έργα συντήρησης είναι με νομοθεσία ανήκουν στον ΟΣΕ. Στον ΟΣΕ. Άρα εσείς από εκεί και πέρα καθαρίσατε. Μόλις παραδίδετε κάτι, μετά καθαρίζετε. Αυτό μας λέτε. Εμείς όταν ολοκληρωθεί και η περίοδος συντήρησης ενός έργου που συμπίπτει σχεδόν με την οριστική παραλαβή του έργου, παραδίδεται στον ΟΣΕ. Μάλιστα. Μάλιστα. Και τα 3 χρόνια μετά που είναι υπεύθυνος συντήρησης, όταν παραδοθεί ένα έργο από τον ανάδοχο, σε ποιανού την ευθύνη είναι, πάλι στο ΟΣΕ? Όχι. Αυτό όταν, ρωτάω τόση ώρα. Όταν βγαίνει η... Καταρχήν όλες οι ημερομηνίες αρχίζουν και τρέχουν από την ημερομηνία βεβαίωσης περατώσεως ενός έργου. Όταν παραδίδεται. Όπως τώρα η 717, από την ημερομηνία βεβαιώσεως περατώσεως της 717 ξεκινάει και τρέχει η συντήρηση, η τρίχρονη συντήρηση του έργου, η οποία συμπίπτει σχεδόν με την οριστική παραλαβή. Όταν δεν λειτουργούν λοιπόν όλα αυτά, μας είπατε πριν ότι τηρούνται οι γενικοί κανονισμοί κυκλοφορίας. Κατά την κυκλοφορία... Για την ασφάλεια μιλάμε τώρα. Για την ασφάλεια. Για την κυκλοφορία των σειρμών πρέπει να τηρείται απαρέγκλητα ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Ο Εθνικός Κανόνας Ασφαλείας όμως... Σας είπα την κυκλοφορία... Τον γνωρίζετε? Όχι, δεν τον γνωρίζω. Υπάρχει. Για να το λέτε, σας είπα και πάλι... Ξέρω, εγώ σας ρωτάω να δω τι γνωρίζετε εσείς ως διευθύνων στα έργα. Δεν είμαι διευθύνων, είμαι προστάμενος διευθύνσης έργων. Σας είπα ότι η κυκλοφορία δεν κάνει έργο σε. Κυκλοφορία κάνει ο ΣΕ. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Για τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας. Τους γνωρίζετε? Δεν τους γνωρίζω. Δεν τους γνωρίζετε. Πολύ ωραία. Εθνικοί κανόνες ασφαλείας για μένα θα έπρεπε να τους γνωρίζετε. Γιατί εδώ θέλω να σταθούμε λίγο στο mail που σας έστειλε ο κύριος Κατσιούλης. Για τον οποίο για κάποιο λόγο εγώ στο mail διακρίνω μια αντιπαλότητα. Ενώ καλοπροαίρετα διαβάζω τις παρατηρήσεις του. Και βλέπω ότι. Σας προτείνει κάποια πράγματα. Και θέλω εδώ να μας πείτε, κύριε Τσουτσορέ. Ουσιαστικά, τι μας λέει εδώ ο κύριος Κατσιούλης, ότι υπάρχει ένας υπολογιστής CLC στο Δομοκό, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί και να αυξηθεί ουσιαστικά το θέμα της ασφάλειας στη διέλευση των τρένων, ακόμα και σε τμήματα που δεν έχουν περιληφθεί, για την επαναλειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, ώστε μέχρι εσείς να αποκαταστήσετε τα προβλήματα, να λειτουργεί αυτό το σύστημα. Σωστά? Για ποιο λόγο δεν το κάνετε? Είπα εγώ ότι δεν το κάνω. Το έχετε κάνει? Δεν θα πρέπει να έρθει να το προτείνει εγγράφος? Ποιος? Κύριος Κατσιούλης. Το προτείνει σε εσάς. Επιβλέπουν τη σύμβαση. 31 Ιανουαρίου 2024 έχουμε φτάσει ένα χρόνο σχεδόν μετά το δυστύχημα των Τεμπών που είχε 57 νεκρούς και 180 τραυματίες. Και έρχεται ο κύριος Κατσιούλης 31 Ιανουαρίου 2024. Μιλάμε για μία εβδομάδα πριν. Ακριβώς μία εβδομάδα πριν. Και σας λέει ότι συνεχίζουν ουσιαστικά τα τρένα ακόμα και μετά το δυστύχημα των Τεμπών και λειτουργούν στα τυφλά. Υπάρχουν σηματοδοτήσεις που δεν λειτουργούν, υπάρχουν τηλεδιοίκησεις που δεν λειτουργούν. Και σας προτείνει μία εναλλακτική. Και η απάντησή σας, γιατί σας το προτείνει ως διπλωματούχος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και επιβλέπων σηματοδότηση στη σύμβαση X35, μάλιστα, που είναι επιβλέπων, έχει παραιτηθεί από τη σύμβαση 717, σας προτείνει για ποια τμήματα, στο Λιανοκλάδι που δεν έχει περιληφθεί, Σύραγγα Όθριος, Άγιο Στεφάνου, Αγγιών, Δομοκού, μη περιλαμβανομένου κι αυτού. Από τη χρονοβόρα αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η Θεομηνία Ντάνιελ στο υπόγειο του σιδηροδρομικού σταθμού Δομοκού. Και σας προτείνει εναλλακτική. Και η απάντησή σας, παρότι σας δίνει και άλλες εδώ εναλλακτικές, και σας το λέει κιόλας, ότι προσπαθώ δηλαδή, κύριε Τσοτσορέ, 5 μήνες μετά την κακοκαιρία, απεγνωσμένα και με κάθε τρόπο να σας αφυπνίσω προσωπικά και γραπτά, εξηγώντας σας ότι πρέπει να βρούμε άμεσα τρόπο να επαναλειτουργήσουν τα τμήματα που δεν έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, το συντομότερο δυνατόν. Όπως το τμήμα Λιανοκλάδι-Δομοκός, που δεν περιλαμβάνεται,
ώστε να αποφύγουμε τυχόν ανθρώπινα λάθη και δυσάρεστα συμβάντα, μεγιστοποιώντας την ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων στο τμήμα αυτών και εντός της σύρακας όθριος μήκους 6 χιλιόμετρων. Η επόμενη μεγαλύτερη. Κύριε Βουλευτά. Και η απάντηση που δίνετε εσείς νωρίτερα, αλλά θεωρώ και αργότερα, αν έχετε απαντήσει, γιατί αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, ότι αυτά που αναγράφει ουσιαστικά για τον τρόπο αποκατάσταση και επαναλειτουργία είναι προφανές, λέει ότι βρίσκεστε σε σύγχυση για τον ακριβή ρόλο. Δηλαδή, αντί να σταθείτε στο τι σας λέει, του λέτε ποιος είναι ο ρόλος. Βγάζετε δηλαδή εκεί πέρα ένα αποθυμένο ότι εντάξει, okay, να δεχτώ ότι ίσως το mail επεκτάθηκε και σε παραπάνω άτομα και νιώσατε κάποια ντροπή ή κάποια οργή. Ολοκληρώνω. Και νιώσατε ίσως και κάποια οργή και κάποια ντροπή πάνω στο επαγγελματικό κομμάτι. Μπορώ να το δεχτώ και αυτό. Συμβαίνει και έτσι όπως το διαβάζω και επειδή βλέπω ότι κοινοποιείται και σε άλλα άτομα, μπορεί και να έχει συμβεί. Το παίρνω σαν παράγοντα. Αλλά αντί να σταθείτε σε αυτά που σας γράφει, γυρνάτε και του λέτε, κοίταξε, ο ρόλος σου δεν είναι αυτός. Και εδώ έρχεστε και μας λέτε να το προτείνει εγγράφος, ενώ το έχει ήδη προτείνει σε εσάς. Και σας προτείνει εναλλακτική. Μπορώ να απαντήσω. Απαντήστε. Όπως είπα και προηγουμένως, έχει συγκροτηθεί επιτροπή. Στην επιτροπή είναι ο κύριος Κατσιούλης. Μέσω του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, το προβλέπει η νομοθεσία, θα πρέπει να προτείνει τον τρόπο αποκατάστασης. Τον έχει προτείνει, κύριε Τσορέ. Είναι δουλειά του πρωτοκόλλου, το καταλαβαίνετε, κύριε. Ναι, αυτό το μπαλάκι δυστυχώς είναι που ένα χρόνο μετά το δυστύχημα των Τεμπών μας έχει αφήσει ακόμα χωρίς συστήματα ασφαλείας. Αυτό θέλω να το καταθέσω λίγο στα πρακτικά, το mail. Δυστυχώς μας έχει αφήσει σε αυτή την κατάσταση. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς ένα χρόνο μετά λειτουργούν ακόμα τα τρένα στα τυφλά. Σας είπα είναι και ντροπή πάλι αυτό. Κυκλοφορία... Είναι ντροπή να ακούγεται αυτή τη στιγμή ακόμα και σήμερα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, η θέση σας ακριβώς είναι προϊστάμενος διεύθυνσης έργων. Μάλιστα. Από πότε ακριβώς? Από 22 Μαρτίου του 2018. 22 Μαρτίου του 2018. Ωραία. Για ποιο λόγο είχαν καθυστερήσει τόσο πολύ αυτό το έργο? Η 717 η σύμβαση. Είχαν δοθεί ήδη 6 παρατάσεις. Για ποιο λόγο δόθηκαν οι 6 πρώτες παρατάσεις? Μπορώ να μην απαντήσω, κυρία... Μπορείτε να μην απαντήσετε. Τον Ιούλιο του 2018 βγήκε η απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, η οποία έκρινε ότι μπορεί να υπογραφεί η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση, σωστά? Η σύμβαση αυτή μέχρι τον Ιούλιο του 2019, ένα χρόνο μετά, δεν είχε υπογραφεί. Ποιος είναι ο λόγος? Μπορώ να μην απαντήσω. Γιατί καθυστερείς τόσο πολύ η υπογραφή ένα χρόνο? Το σκεπτικό του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕργοΣΕ για την 7η παράταση. Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε όμως, σαν προϊστάμενος έργων. Αφορά τη σύμβαση 717, τι να σας απαντήσω, κύριε. Ναι, ποιο ήταν το σκεπτικό του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕργοΣΕ, λέω, για την παράταση, την 7η. Προϊστάμενος έργων, είσαστε. Του Τεχνικού Συμβουλίου, ναι, για την 7η παράταση. Ναι. Ποιο ήταν το σκεπτικό της? Εγώ θα σας πω ότι έχω καταθέσει ερώτηση στις 19 Απριλίου του 2019 που απευθύνεται προς τον Υπουργό για τις καθυστερήσεις και το πρόβλημα που δημιουργείται στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ο Υπουργός απαντά ότι αρμόδιος για να απαντήσει είναι ο ΟΣΕ και η ΕργοΣΕ. Και η ΕργοΣΕ απαντά ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια, η απάντηση είναι 10 Μαΐου του 2019, η ΕργοΣΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η σύμβαση 717 να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις. Έχει περάσει ένας χρόνος από την ημέρα που το Συμβούλιο αποφάσισε το ελεκτικό ότι μπορεί να υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση. Και η συμπληρωματική σύμβαση δεν έχει υπογραφεί. Ποιο είναι το σκεπτικό του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕργοΣΕ για την 7η παράταση? Σας είπα, επειδή είναι 7-17, δεν θέλω να απαντήσω.
Τότε και η επόμενη ερώτηση είναι για την 717, αλλά εδώ για αυτή είναι η επίμαχη, το θέμα της επίμαχης της συζητήσεως όλης και της Επιτροπής. Ούτε το σκεπτικό του Τεχνικού Συμβουλίου της Εργοσέ θα μας πείτε ποιο ήταν όταν εισηγήθηκε θετικά την κάλυψη των σταλιών του αναδόχου. Όχι, δεν θα απαντήσω. Δεν έχω καμία ερώτηση. Πέντε έκανα, απάντηση δεν πήρα σε καμία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Κέλλα. Εξ αρχής έχει διατυπωθεί και γίνει γνωστό στο σώμα ότι ο σημερινός μάρτυρας φέρει και την ιδιότητα του κατηγορουμένου, άρα μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του να μην απαντά σε ερωτήσεις που θεωρεί ότι μπορεί να επιβαρύνουν ή να τον εκθέσουν όσον αφορά την ιδιότητά του αυτή. Λοιπόν, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κούβελας για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτυρα, με μια κουβέντα συνοψίζοντας, ποιο θα λέγατε ότι ήταν το επίπεδο της τηλεδιοίκησης στους ελληνικούς σιδηροδρόμους από το 2014 μέχρι και σήμερα. Χωρίστε το εσείς ελεύθερα στις φάσεις που νομίζετε. 2014-2023-2024. Μπορείτε να την κάνετε λιγάκι πιο απλή ή κατανοητή την ερώτηση, γιατί δεν την καταλαβαίνω. Πού έχουμε, πού έχουμε τηλεδιοίκηση, σε ποια ακριβώς τμήματα γραμμής, αυτό εννοείται. Δώστε μας, αν θέλετε, και το επίπεδο ολοκλήρωσης του έργου στις διαφορετικές φάσεις, αναπεριόδους. Μιλάτε μόνο για τη σύμβαση την 717. Μιλώ για την τηλεδιοίκηση γενικότερα. 717 και ό,τι άλλο σχετίζεται με την τηλεδιοίκηση, αν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το έργο της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας που είναι εγκατεστημένη τηλεδιοίκηση στο ΣΚΑ, στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αθηνών, που ελέγχει την σηματοδότηση από την Αθήνα μέχρι και τη Θωρέα. Υπάρχει το κέντρο τηλεδιοίκησης στο Λιανοκλάδι που ελέγχει από την Θωρέα μέχρι το Δομοκό. Υπάρχει το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα που ελέγχει από τη Λάρισα, από το Παλαιοφάρσαλο μέχρι και το Πλατή. Και υπάρχει και το τηλεχειριστήριο 5 στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο ελέγχου δηλαδή Θεσσαλονίκης, που ελέγχει από το Πλατή τάφη 1, τάφη 5 μέχρι τον Προμαχώνα. Επομένως, αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσεις το κομμάτι που καταστράφηκε λόγω Ντάνιελ, η τηλεδιοίκηση δουλεύει παντού. Δουλεύει παντού. Το σύστημα ERTMS, μάλιστα, το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, είναι λειτουργικό σήμερα? Όχι, δεν είναι λειτουργικό σήμερα. Το σύστημα ERTMS είναι ο συνδυασμός. Πρέπει να δουλεύει και το GSMR και πρέπει να δουλεύει και το ETCS. Το ETCS είναι δύο διαβαθμίδων. Είναι το ETCS επισυρμών και το ETCS επιγραμμής. Η σύμβαση 717 ακουμπάει το σύστημα ERTMS. Όσο αναφορά το ETCS, ναι, γιατί το ETCS είναι το επιστέγασμα της σηματοδότησης. Για να γίνει ETCS πρέπει να υπάρχει σηματοδότηση. Διαφορετικά δεν γίνεται. Εκτός από την τηλεδιοίκηση και την σηματοδότηση, αναφερθήκατε στο Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Μάλιστα. Με δύο λόγια θα μας πείτε και για τα πρακτικά, θα μας πείτε τι είναι αυτός ο κανονισμός. Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας είναι μια εγκύκλιος, είναι ένας νόμος που επικαιροποιήθηκε το 2019 από τον ΟΣΕ, που κανονίζει την κυκλοφορία των σειρμών τόσο στους σταθμούς όσο και στην ελεύθερη γραμμή και στην ανοιχτή γραμμή. Είναι Ευαγγέλιο, πρέπει να είναι Ευαγγέλιο για τον ΟΣΕ. Είναι ένα Ευαγγέλιο. Νωρίτερα μας είπατε ότι σε ερώτηση συναδέλφου, εάν λειτουργεί πλήρως το σύστημα ERTMS και ταυτόχρονα με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται και ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, τότε οι πιθανότητες ατυχήματος, πόσο μάλλον δυστυχήματος, στους ελληνικούς σιδηροδρόμους ελαχιστοποιείται. Ακριβώς αυτό είναι. Αν είναι δύσκολο να πούμε μηδενίζεται, ελαχιστοποιείται πάντως.
Με δεδομένο ότι το σύστημα, όπως μας είπατε προηγουμένως, η RTMS δεν είναι σε λειτουργία σήμερα ακόμη. Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας πρέπει να τηρείται απαρέγκλητα. Πρέπει να τηρείται απαρέγκλητα, απαρέγκλητα, απαρέγκλητα. Εκείνο το μοιραίο βράδυ, από όσο αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, από την εμπειρία σας, από όσο ακούσατε και από όσο μπορείτε να συμπεράνετε, τηρήθηκε το Ευαγγέλιο, δηλαδή ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας? Θεωρώ πως όχι. Θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποια σημεία κατά τη γνώμη σας? Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε, προφανώς, δεν ήμασταν εκεί, δυστυχώς. Αλλά σε ποια σημεία, και δεν έχω κάτι περισσότερο, κυρία Πρόεδρε, να ρωτήσω. Δεν μπορώ να ξέρω σε ποια σημεία. Ξέρω όμως και από ό,τι έχω ακούσει ότι δεν τηρήθηκαν αρκετά σημεία του κανονισμού κυκλοφορίας. Νομίζω το ανέλησε περισσότερο στην Επιτροπή σας και ο κύριος Τερεζάκης. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Πάντως, αν τηρούνταν, ελήψη όλων των άλλων, αν τηρούνταν ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας, καταρχήν αυτό είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό ως προς την αποφυγή σιδηροδρομικών ατυχημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ακούστηκε βέβαια η απάντησή σας, κύριε Μάρτυρα. Είπα και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι, δεν ακούστηκε η απάντησή σας στο τελευταίο μου ερώτημα. Συμπερασματικά. Δεν ακούστηκε, ναι, κάνατε ένα νεύμα. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Αυτό είπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κούβελα. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Λαζαρίδης για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μαρτυρά, την εταιρεία Bombardier τη γνωρίζετε? Bombardier. Ναι. Ναι, ακουστά την έχω. Ακούσα την επέμβαση. Ήταν από εταιρείες, η εταιρεία που εκτέλεσε για λογαριασμό του ΟΣΕ και για τις ΕΡΓΟΣΕ κάποιες από τις συμβάσεις σηματοδοτήσεων. Μάλιστα. Τους κυρίους Κατσιούλη και Παναγιώτου, τους ξέρετε? Τον κύριο Κατσιούλη τον ξέρω, τον κύριο Παναγιώτου μόνο τηλεφωνικός. Μόνο τηλεφωνικός. Μάλιστα. Έχω μιλήσει μαζί του. Γνωρίζετε αν οι δύο, ο κύριος Κατσιούλης και ο κύριος Παναγιώτου, οι ίδιοι ή ευρύτερα μέλη της οικογένειάς τους είχαν σχέση ή έχουν σχέση με την Bombardier? Ναι, έχει ακουστεί στο παρελθόν ότι και ο πατέρας του κυρίου Κατσιούλη και ο ίδιος ο Κατσιούλης δουλεύανε για την Bombardier. Δουλεύανε αφού φύγανε από τον οργανισμό? Τι σημαίνει, πώς δουλεύανε δηλαδή? Νομίζω, ναι, ότι αφού φύγανε για ο πατέρας Κατσιούλης, νομίζω ότι ναι, δούλευε όταν έφυγε από τον οργανισμό στην Bombardier. Ο γιος? Ο γιος δούλευε στην Bombardier πριν έρθει στην ΕΡΓΟΣΕ, αν θυμάμαι καλά. Α, ωραία, άρα δηλαδή ο μπαμπάς δούλευε και μετά πήγε στην Bombardier. Και ο γιος δούλευε στην Bombardier και μετά ήρθε. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, είναι 7-17. Θεωρείτε ότι οι δύο έπαιξαν ρόλο στην καθυστέρηση 7-17? Ο κύριος Κατσιούλης και ο κύριος Παναγιώτου. Θα αποδειχθεί ότι ο κύριος Κατσιούλης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καθυστέρηση της 7-17. Με τα έγγραφα και τις αναφορές περί... ασφάλεια. Άρα ο κύριος Κατσιούλης έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο να καθυστερήσει η υλοποίηση της 7-17. Σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω κάτι. Από αυτά που είπε ο κύριος Φλώρος και από την απάντησή σας, ο κύριος Κατσιούλης σας υποδεικνύει κάτι και εσείς λέτε να το στείλει ως πρόεδρος της Επιτροπής? Δηλαδή, σε εσάς το έστειλε προσωπικά? Όχι, ως πρόεδρος. Και γιατί η Επιτροπή, κύριε Μάρτυρα, καθυστερεί να ολοκληρώσει τις εργασίες της σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ντάνιελ? Θα σας εξηγήσω, κύριε Βουλευτά. Καταρχήν, αυτό που έκανε ο κύριος Κατσιούλης δεν είναι συναδελφικό.
θα έπρεπε να έρθει στο γραφείο μου και να κάτσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά που περιγράφει εκεί, παρόλο που είναι θέμα του πρωτοκόλλου. Η καταγραφή και η σύνταξη αυτού του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών έχει καθυστερήσει, αφενός μεν γιατί στο Δομοκό μετά την επέλευση του Ντάνιελ συνέβη μεγάλη καταστροφή. Σίγουρα. Με πολύ μεγάλη καταστροφή. Έπρεπε να καταγραφούν τα πάντα με τη βοήθεια της αναδόχου κοινοπραξίας για να μπορέσει να συνταχθεί το πρωτόκολλο. Όλα αυτά έχουν έρθει σε γνώση των επιβλεπόντων, μάλλον όλου του κλιμακίου επίβλεψης που συμμετέχει στη σύμβαση, είναι και σαν μέλη της Επιτροπής, και περιμένω από στιγμή σε στιγμή το πρωτόκολλο για να το προωθήσουμε στην προϊσταμένη αρχή προς έγκριση, για να δοθεί η εντολή αποκατάστασης όλων των βεβλαμένων. Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Λαζαρίδη. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Σοβλονίτης για 5 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, πριν από λίγο εκδόθηκε μια απόφαση από το Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια πλειοψηφία 330-254 που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι η κοινοβουλευτική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη του Φεβρουαρίου του 2023 φαίνεται να στερείται πολιτικής αμεροληψίας και ανησυχεί για την άρνηση της κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να διεξαγάγει έρευνα για δύο πρώην υπουργούς μεταφορών όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δίνει και εντολή μάλιστα να ερευνηθεί πώς πήγανε τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα έργα. Για να μην σας αδικούμε, επειδή κάποια στιγμή σε μια αποστροφή της απάντησής σας σε μια σχετική ερώτηση, για να μην σας αδικούμε, το είπατε εσείς αυτή την έκφραση, θέλω να μου εξηγήσετε ακριβώς τη φράση που είπατε, ότι δεν υπάρχει συνάφεια έργων, εκτελουμένων έργων και εγκλήματος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια νομική έκφραση που δεν ξέρω αν την ξέρετε. Όμως, θα πρέπει να μου πείτε αν έχετε διαβάσει το πόρισμα των τριών που όρισε ο κ. Γεραπετρίτης. Το έχετε διαβάσει αυτό? Όχι. Το έχω διαβάσει. Δεν έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Λοιπόν, λέει εδώ το πόρισμα ότι πρέπει να τονιστεί ότι το σύστημα διεξαγωγής της κυκλοφορίας με τηλεδιοίκηση και ηλεκτρική σηματοδότηση έχει την ασφαλιστική δικλίδα ότι δεν μπορούν να χαραχθούν αυτόματα μη συμβατά μεταξύ τους δρομολόγια. Και καταλήγει, για να μην το διαβάζω όλο, προκύπτει λοιπόν ότι στην προκειμένη περίπτωση της τηλεδιοίκησης το επίπεδο ασφαλείας προσεγγίζει το μέγιστο. Η ερώτηση προς εσάς. Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα προσέγγιζε το μέγιστο της ασφάλειας και δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, υπήρχε μια τοπική τηλεδιαχείριση, να το πω έτσι. Για πέστε μου λοιπόν τώρα, σας παρακαλώ. Υπάρχει συσχέτιση της εκτέλεσης των έργων, δηλαδή αν εκεί είχε ολοκληρωθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης και είχαν μπει όλα τα ασφαλιστικά συστήματα, μηδενίζαμε ή, εν πάση περιπτώσει, ελαχιστοποιούσαμε την πιθανότητα να γίνει το έγκλημα? Αν επιτρέπετε, μέσα στον χρόνο μου, να σας κάνω και άλλη ερώτηση. Αυτό το έργο, το συγκεκριμένο, οψέποτε εκτελούνταν, περιελάμβανε στο φυσικό του αντικείμενο τηλεδιοίκηση στη Ζάχαρη? Σας άκουσα κάποια στιγμή να λέτε ότι ήταν κάποιο άλλο έργο που θα διόρθωνε, θα επισκεύαζε, όχι την καταστραμμένη λόγω πυρκαγιάς τηλεδιοίκηση, ας πούμε ότι δεν υπήρχε. Ποιο ήταν αυτό το έργο το οποίο θα αποκαθιστούσε την τηλεδιοίκηση στην περιοχή της Ζάχαρης, εκεί που έγινε όλο αυτό συμβάν? Και η τελευταία ερώτηση, εάν υπήρχε σε εξέλιξη η 717 ή οποιαδήποτε άλλη εργολαβία, θέλω να μου πείτε, εσείς σαν Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, μπορούσατε να δώσετε μία εντολή στην εργολάβο εταιρεία να αφήσει το έργο έτσι όπως εξελισσόταν 5-10 χιλιόμετρα πιο κάτω και να πήγαινε στην περιοχή της Ζάχαρης και να επισκεύαζε το σύστημα τηλεδιοίκησης εκεί? Γιατί
η οποιαδήποτε αποκατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης έγινε μετά από 4 χρόνια, 5 χρόνια. Πέστε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, σαν διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, και θα σας πω, ανοίγοντας μια παρένθεση, έχουμε δει πολλά έργα να εκτελούνται. Εγώ έχω χρηματίσει και δήμαρχος. Είχα ένα έργο και μπροστά από, από την εκτέλεση του έργου υπήρχε μια λακκούβα τεράστια η οποία θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο. Έλεγα του εργολάβου, πήγε λίγο πιο πάνω, διόρθωσέ την. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών? Νομίζω ότι η ερώτηση είναι πολύ απλή και θέλω μια απάντηση. Θα σας δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση, κύριε Βουλευτά. Θα σας πω ότι για οποιοδήποτε σημείο του άξονα δουλεύαμε, έπρεπε οπωσδήποτε να είχαμε άδεια έγκρισης εκτέλεσης εργασιών από τον ΟΣΕ. Και δεν σας την έδωσε. Ούτε του το είπατε, ότι ξέρετε, κάει και το σύστημα τηλεδιοίκησης. Εσείς είστε, κύριε, ξέρετε που είστε. Στην ΕΡΓΟΣΕ, στο δημόσιο, διαχειρίζετε χρήματα. Και μου λέτε ότι θέλετε εντολή από τον ΟΣΕ. Αν κοιμόταν ο διευθυντής του ΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος, εσείς που βλέπετε μπροστά σας την καταστροφή, δεν σας ένοιαζε? Θέλετε εντολή γραπτή? Και το λέτε σε μια επιτροπή που διερευνά το θάνατο 57 ανθρώπων? Απάντηστε μου. Σας είπα ότι την κυκλοφορία την κάνει ο ΟΣΕ. Αυτός είναι για την ασφάλεια των σειρμών. Εσείς τι είστε? Εκτελεί τα έργα. Εκτελεί τα έργα. Πέστε μου, ποιος θα εκτελούσε το έργο της τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη της Λάρισας? Πέστε μου. Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Ζάχαρη. Υπάρχει εκεί που ήταν πίνακα σηματοδότησης. Ναι. Τον έβλεπε η τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Να αποκατασταθεί η τηλεδιοίκηση στην περιοχή της Λάρισας, στο γενικεύω. Πέστε μου. Θα έπρεπε να το έχει αποκαταστήσει ο ΟΣΕ όταν συνέβη η πυρκαγιά. Μπορούσε η εργολάβος εταιρεία η οποία εκτελούσε το έργο, είτε με την 717 είτε με οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, να πάρει εντολή από εσάς, συγκεκριμένα από εσάς, να πάει να επισκευάσει κάτι? Και στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ή στα απρόβλεπτα του έργου να την πληρώσετε? Μπορούσε να το κάνει αυτό, ναι ή όχι? Πέστε μόνο ναι ή ένα όχι. Δεν γινότανε, κύριε Βουλευτά. Γιατί δεν γινότανε? Δεν γινόταν. Γιατί? Πέστε μου, γιατί? Γιατί οι εργασίες έχουν συνέχεια. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από εδώ και από εκεί για να χτελείς εργασίες. Σας έφερα παράδειγμα προηγουμένως. Ήταν απλοϊκό ή ανόητο το παράδειγμα που σας είπα? Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, όχι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. 57 ανθρώπους θρυνούμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Παπάς για 5 λεπτά. Ναι. Τώρα ακούγαμε. Ακούγοντας τώρα προηγουμένως έτσι τη σχέση, ας πούμε, του κυρίου Κατσούλη, ήταν, έφυγε ο γιος, ο πατέρας. Αν θυμάμαι καλά, μέσα από άλλες μαρτυρίες, ο κύριος Κατσούλης δεν ήταν πρόεδρος Επιτροπής Παραλαβής. Του ETCS, του 2005. Ναι. Μάλιστα, ήταν ένα διάστημα και παρετήθηκε. Όπου μία από τις εταιρείες, τους αναδόχους, δεν ήταν και η Bombardier. Ο κύριος Κατσιουλής ξεκίνησε ως βοηθός επιβλέποντος στη Σύμβαση 717 το 2014 και αντικαταστάθηκε νομίζω το 2016. Ήταν και στη Σύμβαση 717. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μια διευκρίνηση, μια ερώτηση, πολύ σύντομη. Κύριε Μάρτης, είπατε ότι ο κύριος Κατσούλης είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση, βασικός υπεύθυνος της 717. Μπορείτε να μας πείτε 2 κουβέντες ακόμα παραπάνω? Δηλαδή, σε τι συνίσταται η υπευθυνότητά του και πού υπονόμευσε, προφανώς λέτε, με τις καθυστερήσεις, για να μην γίνει αυτό το έργο το σημαντικό για την ασφάλεια? Εντάξει, θα σας πω δύο λόγια, αν και είχαν λυθεί. Αν μπορώ να συμπληρώσω την ερώτηση του καλού συναδέλφου, και αν η συμβολή του σε αυτή την πολύ σημαντική καθυστέρηση έχει να κάνει με αυτά τα μπες-βγες και σχέσεις τους με τον Bombardier, μπαμπάς και γιος. Αν κατά την εκτίμησή σας μπορεί να μην έχει, αλλά μπορεί να έχει κιόλας. Συμφωνώ, κύριε Μάρτης. Και με το σκέλος του κύριου συναδέλφου, νομίζω θα είναι ολοκληρωμένη η απάντηση. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, απλά θα σας πω 2-3 κουβέντες.
Όταν είχαν ληφθεί όλες οι διαχειριστικές ενέργειες από μεριά διοίκησης για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία τελικά επετεύχθη τον Μάιο του 2021, πριν ο κύριος Κατσιούλης είχε θέσει αρκετά ζητήματα ασφαλείας, στα οποία μεταξύ μας δεν είχε κάποιον λόγο. Δηλαδή δεν συμμετείχε στη Σύμβαση 717. Η Σύμβαση 717 ήταν στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό και θα το πω και από την αρχή, έχουμε ένα από τα καλύτερα προσωπικά σε τέτοια έργα που εκτελούμε. Άρχισε να δημιουργεί θέματα. Όλοι είδατε το έγγραφο που ετήθηκα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος με τη μεριά του έστειλε αίτημα στο ΤΕΕ για τον ορισμό πραγματογνώμονας. Ο πραγματογνώμονας αυτός πραγματικά ορίστη. Στάλθηκαν υπόψη του όλα τα αναφερόμενα στα έγγραφα του κυρίου Κατσιούλη και έπρεπε να βγουν κάποια πορίσματα. Όλη αυτή η διαδικασία, μέχρι και την σύνταξη και την αποστολή των πορισμάτων στην εταιρεία για να δούμε τελικά τι γίνεται και τι φταίει, διήρξαν γύρω στους 8 μήνες. Γι' αυτό λέω ότι αν είχε υπογραφεί νωρίτερα. Μιλάμε για τον γιο Κατσούλη ή τον πατέρα Κατσούλη? Για τον γιο Κατσούλη μιλάμε. Για τον γιο Κατσούλη. Μιλάμε για τον κύριο. Απλώς θέλω να το καταγραφεί γι' αυτό. Για τον κύριο Χρήστο Κατσούλη. Το 16 γιατί αντικαταστάθηκε, γνωρίζετε? Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετέ, για ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Είπατε ότι... Ναι, ναι, όχι, για ένα λεπτό είπα. Ναι, ναι, για ένα λεπτό γιατί εγώ είναι η δεύτερη. Έτσι. Ναι, δεν πήρα το χρόνο τους. Συγγνώμη, Πρόεδρε, μιλάω για τις ερωτήσεις που βγήκαν εκτός από τα πεντά λεπτά τους. Γι' αυτό λέω όπως και οι συνάδελφοι. Έτσι, γιατί κάνανε ερωτήσεις εκτός των πεντά λεπτών τους. Λοιπόν, είπατε κύριε Μάρτης ότι πήραμε μάλλον αυτή την, το έγγραφο προς τα εσάς, το υπογράφει ο κύριος Κατσούλης. Έτσι, αυτό είναι που είπατε ότι ήταν αντισυναδελφικό να σας το στείλει. Βέβαια. Ήταν παράνομο ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας όταν βλέπει κάποιος υπεύθυνος υπογραφής ότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας δεν πρέπει υπηρεσιακά να τα σταίνει, ή αν σας τα έλεγε πέρα για το γραφείο όπως αναφέρατε το δικό σας θα αντιμετωπίσατε τελείως διαφορετικά τα αιτήματά του? Δεν πιστεύετε ότι διαβάνει και η διάβια υπηρετείται μέσα από τα έγγραφα και όχι από το να περνάμε από τα γραφεία και να διευθετούμε διαφορετικά τα προβλήματα? Κύριε Βουλευτά, είναι μέλος της επίβλεψης. Εγώ είμαι προστάμενος διευθύνοντας υπηρεσίας. Συνεργάζομαι με όλα τα μέλη. Πριν δηλαδή πώς ερχόταν και συζητούσαμε τα θέματα. Δηλαδή τώρα τι προσπαθεί να κάνει? Να δημιουργήσει. Εγώ ρώτησα αν απαγορεύεται και αν είναι μέσα στη διαδικασία του δημοσιοπαλληλικού κώδικου. Κώδικα. Ναι. Αυτό σας ρώτησα, όχι τι επιχειρεί, γιατί μιλάμε, βλέπω σε μία κόντρα, έτσι. Αλλά αυτό καταθέτεται. Εγώ ρώτησα, επιτρέπεται ή θα έλεγα επιβάλλεται το δημοσιοπαλληλικό κώδικα όταν κάποιος έχει προβλήματα ασφαλείας και είναι υπεύθυνος να τα δίνει με έγγραφα και όχι να περνάει από το γραφείο σας για να το διευθετήσετε με άλλο τρόπο? Αν το διευθετούσαν με άλλο τρόπο. Γιατί αν ήταν ίδια η απάντησή σας, είτε πέναγε από το γραφείο, είτε με το έγγραφο, τότε δεν υφίσταται θέμα, μπορεί να γίνεται σαν άνθρωπος παράπονο. Αλλά αν όμως το πέρασμα από το γραφείο σας υπονοεί άλλο τρόπο διευθέτησης προβλημάτων ασφαλείας, απαντήστε μας τι εννοούσατε να περάσει από το γραφείο σας. Εννοούσα να έρθει από το γραφείο μου να το συζητήσουμε, και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι από τη δικιά του μεριά. Προτείνει τρόπο αποκατάστασης. Είναι ο άνθρωπος που παραλαμβάνει αυτές τις εξειδικευμένες εργασίες. Ωραία. Κύριε Βρετέ, ολοκληρώσατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μάρτυρα. Λοιπόν, 30 δεύτερα. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Επειδή είδα τώρα το έγγραφο που καταθέσατε, γι' αυτό είναι η συμπληρωματική ερώτησή μου.
Λέτε, ναι, συγγνώμη, ο κύριος Φλώρος. Λέτε στην απάντηση στον κύριο Κατσιούλη, που σας ανέφερε τα προβλήματα που υπάρχουν, που δεν λειτουργεί η σηματοδότηση και τη τηλεδιοίκηση στο τμήμα Λιανοκλάδη Δομοκό μέχρι και σήμερα. Λέτε κάτι πολύ σημαντικό στο έγγραφο μέσα, ότι σας επιθυμίζω ότι το άρθρο 58, παράγραφος 5 του νόμου 3669-2008, ότι οφείλει να προβεί η Επιτροπή Βλαβών σε εξέταση με αντιπαράσταση, σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωση των βλαβών μέσα σε 10 ημέρες από τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος, οι ειδικές συνθήκες κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη νομική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 5 του νόμου 3669-2008. Μέχρι σήμερα έχει γίνει αυτό. Ακόμα δεν έχει συνταχθεί. Έχει καταγραφεί το αντικείμενο το οποίο έχει πάθει τη ζημία, αλλά ακόμα δεν είμαστε στην διαδικασία σύνταξη του πρωτοκόλλου. Εσείς δηλαδή, για να δώσετε εντολή να γίνει, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών. Πρέπει να υπάρχει. Παρόλο που άτυπα γνωρίζετε το πρόβλημα, δεν έχει ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Νομικά μιλάμε. Ναι, θα σας πω. Εδώ εμπλέκεται και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της σύμβασης, τις κακοκαιρίες, τις εν γέννη θεομηνίες, τις προβλέπουμε από την αρχή. Υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει να τηρηθεί μια διαδικασία, κύριε Βουλευτά. Δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία μέχρι σήμερα από την Επιτροπή Βλαβών. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, δεν έχω άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν, όχι. Τελειώσουμε. Ζήτησε και ο κύριος Φλώρος. Λοιπόν, ο κύριος. Δικαιοσύνη αυτό, το έγγραφο. Το έχει δικαιοσύνη? Όχι, μήπως ξέρετε εσείς, έχετε καταδεθεί από εσάς, γιατί σε εσάς έτσι αναφέρετε. Δεν το ξέρετε. Άρα. Απλώς να ληφθεί υπόψη, κυρία Πρόεδρε. Ούτε λεπτό. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι, επειδή το είπα και στις ερωτήσεις μου πριν, ότι διέκρινα και το διακρίναμε όλοι μια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο, του κυρίου Κατσούλη και του κυρίου Τσοτσορού, καλό θα ήταν αυτή η αντιπαλότητα να λήξει προς όφελος προφανώς όλων των ανθρώπων που επεμβαίνουν στα τρένα, να βρείτε όλοι να κάτσετε κάτω να μιλήσετε, και το ότι κάποιος, το ότι δεν ανήκει σε μια επιτροπή, δεν σημαίνει ότι αυτόματα ότι δεν μπορεί να εκφέρει και την άποψή του και να προτείνει κάτι παραπάνω σε θέμα ασφαλείας, δεν συνιστά ότι πρέπει να απορρίπτεται και η άποψή του. Είναι απλώς ένα σετ μάτια εξτρά, μια ακόμη φωνή προς όφελος της ασφάλειας. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Κύριε Βουλευτά, μπορώ να μιλήσω? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μάρτυρα, για τη σημερινή σας παρουσία στην Επιτροπή. Θα αποδεσμεύσουμε τον Μάρτυρα και να σας ενημερώσω για 2-3 διαδικαστικά. Θα ενημερωθείτε από την γραμματεία εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να έρθετε να υπογράψετε τα πρακτικά. Ό,τι έγγραφα τυχόν σας ζητήθηκαν από τους εισηγητές και τους ομιλητές, παρακαλώ πολύ σε συνεννόηση με την γραμματεία να τα προσκομίσετε το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά, για να κερδίζουμε λίγο χρόνο. Όσον αφορά την δήλωση. Πάλι. Όσον αφορά την δήλωση του κυρίου Βρετού, από την οποία ζητήθηκε από το Προεδρείο να ανακαλέσει και ζήτησε τα πρακτικά προκειμένου να προβεί για να δει ακριβώς τι υπόθηκε. Και μετά εννοείται να προβεί στη σχετική ανάκληση. Με ενημέρωσαν από την γραμματεία οι σχετικοί υπάλληλοι ότι δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να τα φέρουν, διότι χρειάζονται χρόνο. Για να μην γίνει λοιπόν κάποιο λάθος και για να είμαστε απολύτως τυπικοί και ορθοί, το Προεδρείο θα μεταφέρει την συζήτηση του θέματος αύριο στην έναρξη της διαδικασίας, που σημαίνει. Μισό λεπτάκι, κύριε Βρετά. Ναι, εννοείται θα έχετε το λόγο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποσταλούν τα πρακτικά σήμερα σε κανέναν από τους ηγητές και τα μέλη της Επιτροπής, διότι αν υπάρξει διόρθωση αύριο, αυτό θα πρέπει να γίνει αύριο. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Τα πρακτικά θα διατεθούν σε όλους τους βουλευτές, τουλάχιστον σε μένα, όπως είναι. Ως πρόχειρα και μη έγκυρα. Αν υφίσταται λόγος, αυτό είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Αν υφίσταται λόγος, για κάποιο λόγο, στην πιθανολογούμενη από εσάς εκδοχή, για μένα δεν είναι πιθανή,
να υπάρξει τρόπος αμφισβήτησης και ανάκλησης, θα το κάνω με τον τρόπο. Δεν θα διορθωθούν. Θέλω να υπάρχει, σας παρακαλώ. Θέλω τα πρακτικά όπως έχουν γίνει, πρόχειρα, να τα έχω, γιατί είναι υποχρέωση της Επιτροπής, διορθωμένα εγώ δεν έχω. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ωραία, λοιπόν, επειδή δεν κατάλαβα, όπως έρχονται, ζητώ να έρθουν κανονικά και αν υφίσταται θέμα, εφόσον σε άλλη συνεδρίαση θα τεθεί το θέμα της ενημέρωσης... Λοιπόν, σας ενημερώνω, λάβει... το καταλάβαμε. Κύριε Βρετέ, για να γλιτώνω αυτό το θέλω όμως τώρα. Ξεκαθαρίζω λοιπόν και ξαναεπαναλαμβάνω, όπως με ενημερώνει και η προϊσταμένη της αρμόδιας υπηρεσίας. Δεν μπορούν να διατεθούν τα πρακτικά, έστω και πρόχειρα. Αύριο που θα έρθουν το πρωί, κύριε Βρετέ, πριν τη συζήτηση, θα έχετε το απόσπασμα για να δείτε ακριβώς τι έχετε πει. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, διαφωνώ και θέλω το... ανάκληση, ναι, μπορεί να διαφωνείτε, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, αυτή... Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ναι. Έχετε θέσει εσείς ένα θέμα, ναι, που για μένα δεν υφίσταται. Λοιπόν, καλοπροαιρετά, ναι, θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα δημοκρατικά δικαιώματα που κι εσείς κι εγώ υπερασπιζόμαστε, να μου έρθουν τα πρόχειρα πρακτικά όπως έρχονται με τη σύνηθη διαδικασία και αύριο, εφόσον θα έχει ενημερωθεί οποιοδήποτε, δεν μπορεί εγώ να έρχομαι στην Ολομέλεια εδώ και να ενημερώνομαι εκείνη τη στιγμή. Και αδιανόητο είναι. Είναι... Προβλέπεται ορθή επανάληψη. Λοιπόν, με ενημερώνει γραμματέας ότι ορθή επανάληψη των πρακτικών δεν προβλέπεται. Δεν θέλω ορθή επανάληψη. Γενέφτω. Ορθή επανάληψη. Δεν θέλω, με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν θέλω ορθή επανάληψη. Κύριε Βρετέ, η ανάκληση είναι. Δεν θέλω ορθή επανάληψη. Υπάρχουν δύο. Ακούστε με τώρα. Δεν θέλω ορθή επανάληψη. Ακούστε με ένα λεπτό. Υπάρχουν, ωραία, δύο ενδεχόμενα. Εντάξει. Ή θα ανακαλέσετε αυτό. Όχι, κοιτάξτε, το παιχνιδάκι σα δεν το παίζουμε. Ακούσατε, όλοι οι συνάδελφοι θα το δούμε αύριο. Εμείς θα φέρουμε αύριο τα πρόχειρα πρακτικά για να διατεθούν στο σώμα του τι ακριβώς είπατε. Εάν θα ανακαλέσετε, τότε τα πρακτικά θα διανεμηθούν όπως πρέπει με την ανάκληση. Δεν θα κάνω τη χάρη της πλειοψηφίας να ανακαλέσω κάτι που δεν είπα. Όσο και αν ζορίζεστε, δεν θα το κάνω. Τότε το Προεδρείο αύριο θα σας καταθέσει μομφή και θα σας οδηγήσει στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, όσον αφορά για το collaboration που θέσατε θέμα, κύριε Βρετέ, επίσης μας ενημέρωσαν ότι σε όλα τα αποσπάσματά σας είναι απόλυτα ορθά και τυπικά, εκτός από το χθεσινό, 6 Δευτέρου, όπου στο τέλος της τελευταίας σας δήλωσης δεν έχει καταγραφεί, μάλλον έχει καταγραφεί η μισή λέξη «ευχαριστώ». Αυτή είναι η μόνη εντός αγωγικών διόρθωση, η οποία δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το σύστημα που όταν κλείνει τον έναν ομιλητή, συνήθως για δευτερόλεπτα, κλάσματα δευτερολέπτου, λείπει... Για να βοηθήσω την Επιτροπή... Για να βοηθήσω την Επιτροπή, αύριο θα σας πω ποιο collaboration ακριβώς έχει κόψει. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, ναι, για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Για να βοηθήσω τους αρμόδιους, αύριο θα καταθέσω ποιο ακριβώς απόσπασμα έχει κοπεί ουσιαστική απάντηση μάρτυρα. Μπορείτε να απευθυνθείτε με ενημερώνει. Θα το καταθέσω εδώ για να καταγράφετε, ναι, ποιο και ποια απάντηση μπορείτε κόπηκε. Μπορείτε να απευθυνθείτε και στην αρμόδια υπηρεσία. Δεν, στο κανάλι. Δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Απευθυνθείτε στο κανάλι, σας παρακαλώ, και εκεί που θεωρείτε ότι έχει αποκοπεί κάτι να διορθωθεί. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι όπως σας είχε πει και ο Πρόεδρος στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, σας είχαν αποσταλεί ήδη τα κατατεθειμένα από τον, σας έχουν αποστολεί τα κατατεθειμένα από τον κύριο Σπίρτση έγγραφα. Πρόκειται για ένα μεγάλο αρχείο. Η Γραμματεία λοιπόν με ενημέρωσε ότι έχουν κάνει έναν καινούριο σύνδεσμο όπου τα μεγάλα έχουν ενοποιήσει μάλλον όλους τους συνδέσμους όπου και τα μεγάλα αρχεία πριν, τωρινά και μελλοντικά θα σας έρχονται εκεί. Όλα τα αρχεία. Όλα τα αρχεία και τα μεγάλα αρχεία. Επίσης εκεί θα βρείτε τα εισερχόμενα έγγραφα με αριθμό πρωτοκόλλου 78, 1η Δευτέρου του 24, 89, 5 Δευτέρου του 24 και 94, 6 Δευτέρου του 24. Και πλέον λοιπόν εκεί σε αυτόν τον σύνδεσμο θα βλέπετε όλα σας τα έγγραφα. Αύριο θα εξετάσουμε ως μάρτυρες στις 10. τον κύριο Χρήστο Βίνη, πρώην Διευθύνων Σύμβουλο της ΕργοΣΕ και πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕργοΣΕ για το διάστημα 19-20 και 20-23, στις 10 και στις 2, τον κύριο Γιώργιο Λασπονίκο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΕργοΣΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρία σας.
Να είστε καλά, κύριε Κέλλα. Ευχαριστώ πολύ.